Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή μουντή εβδομάδα. Άρρωστη. Ανέκρινκτη. Χωρίς μπάλα το Σαββατοκύριακο. Με 25 βαθμούς Κελσίου. Με αρρώστιες, με λαιμά, με μίξες, με χλέπες, με ανέραστες ομάδες, με οπαδούς να τρώνε ξύλο από παίκτες. Τι να πεις, δηλαδή, με το Λιάγκα να φεύγει από το σπίτι. Καλά, εντάξει, εγώ του το είπα. Μην πας στο πρωινάδικο, θα το μετανιώσεις. Δεν μ' άκουσε. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δεν ξέρεις από πού να φυλακτείς δηλαδή. Είναι τρομερά πράγματα. Να είσαι, ξέρω εγώ, οπαδός και να πας στον άλλο το δολοφόνο, σε εισαγωγικά δολοφόνο, στον κίλερ, τον Τζιμπούρ και να τον πουλήσεις μαγιά. Και να φας το τριάρι σου και να τις ακουλευτείς. Γιατί καλά που είχε και κόσμο γύρω γύρω. Γιατί άμα δεν είχε κόσμο, ήταν ζόρικα τα πράγματα. Μπορεί να γομάρει ο άλλος, αλλά ο άλλος είναι αθλητής. Πού πας με τον αθλητή? Ο άλλος μπες στην τούμπα, πλακώθηκε στο ξύλο και έφαγε το Βελίδη λάχανο. Ο Βελίδης είναι κτίνος. Τερματοφύλακας, γρήγορος, δυνατός. Στα χέρια μας σε πιάσει, θα σε λιώσει. Το πρόλαβε, του έφυγε, μπαμ, του κοπάνισε. Το ξύλο είναι να το έχει ταλέντο. Τώρα ο Τζιμπούρ πήρε και τον πέναλτι. Πήρε και τον πέναλτι. Στο 97 έκανε τον πόντο Άρης, σημαντικό πόντο, μπορεί αυτός ο πόντος να είναι μεγάλη υπόθεση μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος να βγει στις δύο πρώτες θέσεις. Θα δώσει μάχη. Όπως και να το κάνουμε, ο Άρης έχει μικρύνει, παιδιά. Όπως και ο Ηρακλής, έγιναν μικροί. Έχουν μικρύνει. Και ο ΠΑΟΚ είναι, ας πούμε, πολύ μπροστά από Άρη και Ηρακλή, αλλά και αυτός είναι σαν αλφα εθνική. Εντάξει. Δεν είναι το μέγεθος. Ήταν το μέγεθος, βγήκε μούφας, τέλος πάντων, αλλά μη συγκρίνεται τώρα το Άρης και ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ. Αχ, τώρα πόντο πήρε στην καρδίτσα, καλός ο πόντος. Εδώ του κάνει γκολ ο Περικλής 1-0, 1-1, σοφαρίζει, γίνανε ό,τι γίνανε, βγαίνει εδώ ο Καρυπίδης σε εμάς. Το μεσημέρι στηρίζω, κάνω ράνο, Άρης είσαι. Θα μου πεις, ήμουνα αλφαεθνική συνέχεια, ναι, αλλά είσαι σε πτώση. Έχεις, να πούμε, soft παίκτες. Πήρες, ας πούμε, την Κατιούσα κλίμακα. Ανέβηκες από την Γάμα στη Β. Εντάξει, θα πας και από τη Β στην Α κάποια στιγμή. Θα πας φέτος, θα πας του χρόνου. Α, εγώ λέω, θα πας φέτος. Αν και αν δεν πας και τι έγινε. Τι θα γίνει δηλαδή, άμα λείψεις μια χρονιά. Σιγά. Πας και τη δεύτερη χρονιά απάνω. Δηλαδή, χρειάζεται ψυχραιμία το πράγμα, το δεις. Μετά ο Ηρακλής σήμερα πήρε ένα φοβερό πόντο που μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο για τη σωτηρία σοβαρός. Μεγάλος πόντος είναι. Πλατανιάς ήταν ιδιαίτερα φιλικός στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κάθισε να φάει τον γκολ, αλλά άμα φουλάριζε, να πούμε, σε μια αγύμναστη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής, γιατί ο Ηρακλής είναι αγύμναστη ομάδα, θα μπορούσε να δημιουργήσει καταστάσεις. Και στο τελευταίο λεπτό θα κάνει και το 1-2. Εγώ, αν ήμουν Ηρακλιδέας, θα έλεγα το εξής. Πήραμε ένα πόντο πολύτιμο και έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε άλλους τρεις τώρα με την Κέρκυρα και να είναι τη Λεβαδιά, να πάμε στους 3-3-6-1-7, να είμαστε κοντά και μετά να φιλήσουμε ένα δαχτυλίδι ωραίο είτε από τον Ιβάν είτε από τον κύριο Μαρινάκη. Να πάει ο Ηρακλής και να πάρει δανεικούς παίκτες από τον ΠΑΟΚ ή από τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι έχω μάθει ότι αυτό μπορεί να γίνει. Θα μου πεις, δεν θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν κάνει κουμάντο, κάνει ο Καγιούλης. Ο Καγιούλης και ο Παπαθανασάκης. Έτσι λέει, ακόμα δεν φύγανε. Γιατί εγώ περιμένω να φύγουν. Αφού δεν φεύγουν, περιμένω μια μέρα, περιμένω δύο μέρες, περιμένω τρεις μέρες, περιμένω δέκα μέρες, περιμένω είκοσι μέρες, περιμένω ένα μήνα, περιμένω δύο μήνες, περιμένω τρεις μήνες, περιμένω τέσσερις μήνες. Πόσο να περιμένω. Πόσο να περιμένω. Ποια είμαι, η Μάρθα Βούρτσι, στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα, τα περιμένω να έρθει ο γαμπρός, που ήρθε ο γαμπρός και ήταν και με ένα χέρι. Ήτανε κουλός, του είχαν κόψει το χέρι στο έργο. Βέβαια, ρομαντική ταινία.
πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. 10 χρόνια η Μάρθα Βούρτση περίμενε να πούμε να έρθει ο γαμπρός που της έταξε γάμο. Έτσι κάνω τότε οι γυναίκες, λέει, στο έργο. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι μπορούσε να γίνει. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ τώρα πώς θα περιμένω αυτούς τους Ηρακλήδες να διώξουν τον Καγιούλη. Να έρθει, ξέρω εγώ, ο Αντωνέλης και ο Λουκουμέλης και ο άλλος, ξέρω εγώ, ο Ρακόμελος. Πού να ξέρω εγώ. Περιμένω μια μέρα, δύο μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Εντάξει. Περιμένω λοιπόν. Και μαθαίνω ότι στο Καφτατζόγλιο σήμερα γιουχαρίστηκε και ο Ιβάν Σαββίδης. Του ρίξανε δηλαδή μπινελίκι οι Ηρακλήδες στον Ιβάν Σαββίδη για την επικείμενη συνάντηση που είχε με τον κύριο Παπαθαρασάκη και τον κύριο Αρβανιτίδη στο Μακεδονία Παλάς. Βέβαια. Βγαίνουν λοιπόν και λένε οι Ηρακλήδες, ού να πούμε δεν γουστάρουμε. Ού να πούμε δεν γουστάρουμε, αλλά πώς θα γίνει, για δεν σώνεσαι αλλιώς. Πρέπει να γίνει κάτι παρακρατικό, πρέπει να γίνει κάτι περίεργο, πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, κάτι δολοπλοκικό για να σωθεί ο Ηρακλής. Ιδάλλως δεν σώνεται. Μία κίνηση έγινε από τον προπονητή του συστήματος που είναι ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης τον Πόντο τον πήρε. Δεν είναι άσχημος ο Πόντος με την Πλατανιά για τον μικρό Ηρακλή με στο Καφτατζόγλιο. Δεν είναι άσχημος. Μια χαρά είναι. Πήρε τον Πόντο του λοιπόν ο Ηρακλής. Μια χαρά. Πήγε από τους 2 βαθμούς, πήγε στους 3. Δεν έχασε. Δεν έκανε 3η συνεχόμενη ήττα. Και κατά τα γραφάς θα αναγκαστεί, επειδή δεν υπάρχει ψηλή, να πάει σε Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι, θα πήγε στον ΠΑΟΚ να πούνε δώστε μας κάνα μπαίχτη. Τώρα εδώ τίθεται ένα άλλο ποδοσφαιρικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Ποιον δανεικό να πάρει ο Ηρακλής από τον ΠΑΟΚ για να σωθεί? Δηλαδή ποιος είναι αυτός που δεν παίζει στον ΠΑΟΚ και θα παίξει βασικό στον Ηρακλή και να τον πάρει ο Ηρακλής και να σωθεί? Δηλαδή λέω εγώ τώρα, άμα του δώσουν, Γιάννη, να κάνω ένα ερώτημα, δεν ξέρω να με βοηθήσεις. Δηλαδή άμα το δώσουν το Σαχόφ και τον Μπίζεσβαρ και τον Γκανίας, σώζεται ο Ηρακλής? Ούτε με σφαίρες δεν σώζεται με αυτά τα χαφ. Δεν το βλέπω δηλαδή να σώζεται. Δηλαδή είναι και θέμα πρακτικό. Άντε ρε παιδάκι μου, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, εγώ είμαι για τα ανάθεμα, πολύ ωραία. Είμαι και αγύμνωστος γιατί ο Άβελ δεν με προπόνησε φέτος, μου κάνε μάπα προετοιμασία και φαίνεται αυτό στο γήπεδο. Είναι αγύμναστη ομάδα. Εντάξει, τώρα γιατί δεν έκανε την προετοιμασία, δεν είχαν λεφτά, ήταν οι παίκτες αυτοί κτλ. Αυτό είναι δικό του θέμα. Εγώ βλέπω ότι ο Ηρακλής έκανε μια προετοιμασία η οποία δεν μπορεί η ομάδα να φουλάρει. Εντάξει, τώρα τα παιδιά είναι ατάιστα, τα παιδιά είναι χωρίς κρέας, παίζει και αυτό. Δηλαδή, αν είσαι απλήρωτος, πάπα στον Μαλτέζα, τον Χασάπη και να πεις, ξέρω εγώ, δώσ' μου ρε Μαλτέζα, ξέρω εγώ, 10 κιλά σηκωτάκι, να πας στον Κρέντι. Άντε, ο Κρέντι είναι φίλος. Πες, ξέρω εγώ, και ο Μαλτέζας μπορεί να σε δώσουνε στη γειτονιά τη δικιά μου και στον Κρέντι, ο Βασίλης. Πεις, ρε Βασίλη, ξέρω εγώ, τώρα εγώ να πάω στον Βασίλη και να τον πω, ρε Βασίλη, δώσε μια σηκωταριά. Δώσε 3 κιλά σηκώτη. Δώσε μισό κιλό σπλήνα. Δώσε, να πούμε, πώς τα λένε, αυτό το κόκκινο κρέας που είναι το δυνατό, ας πούμε, για το αιματοκρίτη και όλα αυτά, το κόκκινο κρέας. Δώσε και κανένα σουβλάκι, δώσε και κανένα σουτζουκάκι. Εντάξει, βάλε πλάτη, μπορεί να σε πάω οξύς, ας πούμε, αλλά αγαπάς την πόλη σου. Τι θα κάνει δηλαδή, δεν θα σε δώσει? Άντε να πάρω εγώ, να πάω στο σπίτι του Αγγελόπουλου, να πάω στο σπίτι του Σαραμαντά, να πάω να ντυθώ Άι Βασίλης, να πάρω και τον κόκκινο. Ο κόκκινος μπορεί να φάει κανένα λουκάνικο κούτρα, να πούμε. Εντάξει, θα με φάει κανένα λουκάνικο στον δρόμο. Εντάξει. Εγώ λέω δεν το φάει, γιατί είναι καλός χριστιανός άνθρωπος. Βέβαια. Πόσο να φάνε, δηλαδή, τι να πάρει να φάει. Δηλαδή, αυτός ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, αυτός ο Λάμπρου, πώς το λένε. Αυτός ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, τι να φάει αυτός. Δηλαδή, πώς να στανιάρει, να πούμε. Είναι και αυτό. Δηλαδή, προετοιμασία έκανες μάπα. Είσαι ατάιστος. Είσαι απότιστος. Είσαι απλήρωτος. Και τρέχεις, να πούμε, εκεί και ακούς και ταού και έχεις το Καφτατζόγλιο άδειο. Και εκεί που βγαίνεις να δεις κανένα φύλαθλο, ξέρω εγώ, να σε δώσει μια συμπαράσταση, βλέπεις κάτι γουρουνομούριδες εκεί, κάτι χιμπατζίδες, κάτι φουσκωτούς, κάτι αυτούς αγριομούριδες. Τι κέφι να κάνεις να παίξεις μπάλα. Να πας εκεί και να βλέπεις τους ασφαλίτες. Θα ρίσκε και είναι, να πούμε, θα ρίσκε και είναι, ξέρω εγώ, συναυλία του Μίκη Θοδωράκη το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, αυτά, κύριε Τσίπρα, επί αριστεράς δεν πρέπει να γίνονται. Σε ένα αριστερό, πώς το λένε, κίνημα όπως είναι του Ηρακλέως. Πόσο δεξιός είστε, κύριε Τσίπρα, όταν στέλνετε τους ασφαλίτες και τους γουρουνάδες και τους φουσκωτούς με τα αυτά, ξέρω εγώ, τους πυγμάχους και τα λοιπά,
στο Καφτατζόγλιο οι ασφαλίτες, οι αστυνομικοί εναντίον του κόσμου του Ηρακλή, τον έχετε σε μια γωνιά εκεί πέρα να πούμε και δεν μπορεί να διώξει τον Καγιούλη εκεί πέρα κτλ. Πόσο αριστεροί είστε εσείς. Ε? Και πόσο ας πούμε καλό κάνει στον Ηρακλή που δεν μπορούν να διώξουν τον Μπέκα. Ξέρεις τι είναι να είσαι ροπαδός. Σήμερα δηλαδή η θύρα 4, δηλαδή πρέπει να μ' ακούει και να λέει τι λέει αυτός ο φαλακρός ο άνθρωπος να πούμε. Σήμερα έχουμε δύο πληγές. Το μπουνίδι του Τζιμπούρ στον Σουπερά είναι μια πληγή οπαδική. Μπορεί να τρως ξύλο στην έδρα σου, αλλά δεν μπορεί να πετάς και να μπαίνεις και μέσα στην Καρυλάου. Μπαμ, σε κοπανάει. Αυτή είναι κακή εικόνα για το οπαδικό κίνημα. Σε κοπανάει ο παίκτης. Βέβαια, στο λέω εγώ. Η άλλη εικόνα η κακή είναι να έχεις τον Μπέκα, εδώ με τα τσιγάρα να πούμε, να μην μπορεί να διώξει άλλο τον Μπέκα. Και τι, να μην μπορεί να διώξει τον Καγιούλη. Δηλαδή, του κόλλου ιστορίες τώρα. Σιγά, ποιος είναι τώρα ο Μπέκας και ο Καγιούλης. Κι όμως, κύριε, πας στο Καφτατζόγλιο, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο να είσαι παίκτης, και αντί να ακούς να πούμε ήρα-ήρα που ακούσα από τη μια μεριά, βλέπεις εκείνα τα γομάρια να πούμε τους χτιστούς και λες καλά, ρε. Τι παιχνίδι παίζεται εδώ να πούμε. Και εμείς είμαστε αριστεροί και ο Τσίπρας και ψηφίσαμε και ΣΥΡΙΖΕΣ και τέτοια και όταν έγινε ιστορία και τα λοιπά ήμασταν εκεί κοντά και ενάντια στα δεξιά κόμματα και τα λοιπά και μπουκάρουμε και κάνουμε και τα λοιπά. Τσίπρα ξέχασες την καταγωγή σου, μου λέει εδώ ο πρώτος φίλος του Ηρακλή. Βέβαια, εκείνα τα μουσια που είχες στις φοιτητικές αυτές και στις σχολικές αυτές και τα λοιπά με τον Μάρξ να πούμε, ξεχάστηκε ο Μάρξ Τσίπρα, πάει ο Μάρξ. Πάει ο Μάρξ Τσίπρα, πάει. Πάμε στη δεξιά τώρα, έτσι. Ορκιζόμαστε, διώχνουμε το φίλι που έχει καθαρά αριστερή κουλτούρα, να πούμε, γιατί ο λαός είναι λίγο συντηρητικός. Και εσείς που είστε συντηρητικοί, μωρά αδερφέ μου, εσείς που είστε συντηρητικοί, να κάνω μια κουβέντα και με τον κόσμο. Εσείς είστε συντηρητικοί. Την αριστερά, τι θέλετε. Δεν καθόσασταν με τον Πατακό και τον Μακαρέσο εκεί πέρα, οι οποίοι, να πούμε, είχαν μια χαρά και τη χώρα στο οικονομικό. Και ο Καραμαλής και μετά με τον Ανδρέα. Τι θέλατε την αριστερά, αφού είστε συντηρητικοί. Συντηρητικοί. Δεν μπορεί να είσαι και αριστερός και να μου κάνει και το σταυρό και να μου το παίζει και χριστιανός να πούμε και τα λοιπά. Και να πέφτει και στα γόνατα να προσεύχεσαι. Τι πιτσίμι αριστερός είσαι. Να μην το μπερδέψω το έργο, να μην το πάω μακριά το έργο. Το πάω μέχρι εκεί που πρέπει το έργο. Νίκος από Γιάννητσα. Καλημέρα από τα Γρεβενά. Ψοφόκριο, τρώμε χορτόσουπα στο τζάκι και σε ακούμε στο χοτέλ με φιλαράκια πολιτές από όλη την Ελλάδα. Σου στέλνουμε την αγάπη μας και ναι, για λέει ο Φέρμας. Ο Φέρμας. Τα έφερε σε λεφτά. Τα έφερα. Όλα. 10 χιλιάρικα. Τα άλλα πότε. Δεν ξέρω. Πρόσεξε γιατί θα φέρω τον Ιάκωβο. Και ξέρεις ο Ιάκωβος. Ε, ναι. Γεια σου Νίκο από τα Γιάννητσα. Με όλους τους πολιτές. Πείτε και ένα κρασάκι κόκκινο για μένα. Να στανιάρετε. Να γουστάρετε. Βάλτε και κάνα κάστανο. Αλλά σε ποια φωτιά να βάλεις κάστανο, ρε φίλε. Εδώ έφτασε μέσα Νοεμβρίου και είσαι με τον κουτουμάνικο να πούμε. Χειμώνα καιρό. Χειμώνα καιρό είσαι με την κουντουμάνικο να πούμε. Και αυτό είναι άρρωστο πράγμα. Έπρεπε να είσαι κουκουλωμένος, τα αυτιά να πούμε, η μύτη να είναι κόκκινη κτλ. Το κρασί το κόκκινο, το κάστανο στο κάρβουνο κτλ. Εσείς στο τέλος θα κάνετε κανένα μπάρμπεκιου έξω από το ξενοδοχείο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Ραπτόπουλε, έχω σκάσει από τα γέλια, σταμάτα γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω. Λέω 450. Μα δεν είπα τίποτα εγώ το οποίο να είναι κωμικό. Δεν ξέρω εσύ γιατί σκάσει τα γέλια, χαζοκαρούμενο εσύ. Εγώ μιλάω σοβαρά. Εγώ μιλάω σοβαρότατα. Λοιπόν, χθες το βράδυ έκανα την πιο ξενέρωτη εκπομπή στο Europe One όσον αφορά τη μαρμίτα. Και πώς να μην κάνεις ξενέρωτη εκπομπή με τη μαρμίτα. Όταν ο Ολυμπιακός με παοξή διαιτητή πετάσει 3 γκολ και κάνει fair play τον Παναθηναϊκό, όταν ο ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη με παοξή διαιτητή χάνει 1-0 από τον Πανιόνιο χωρίς να γίνει τίποτα με τη διαιτησία, όταν έρχεται ο Πλατανιάς και μου χαρίζει ένα πόντο, μου πετάει ένα βαθμό και μου λέει Ηρακλή, κοίταξε να δεις, πάρε ένα πονταλάκι. Και εγώ βολεύομαι με τον πόντο, δεν πειράζει. Καλός άνθρωπος, είμαι κριτικός. Εμένα μου φέραν και τσικουδιά από την Κρήτη. Ακούς, με φέρανε τσικουδιά οι, πώς τους λένε, τους παράγοντες του Πλατανιά. Χαιρετίσματα το φίλο μου, το φίλο μου των δημοσίων σχέσεων, τον Λάμπρο. Το Λάμπρο να πούμε τον Μαλτέζο, ο οποίος θα βρεθούμε και θα τα πούμε γιατί θα μείνει και μια εβδομάδα. Θα πάει η ομάδα κάτω, αυτός θα μείνει εδώ. Μας ακούνε λέει στην Κρήτη. Και χιλιτίδια ακούν και Ραπτόπουλα ακούν και μεσημέρι ακούν.
Δεν το περίμενα εγώ. Η Κρήτη να ακούει η Θεσσαλονίκη. Καλά, ρε, εκεί ράδια δεν έχετε να ακούσετε. Μπράβο. Δεν το περίμενα. Γάβρη από Νέα Υόρκη. Με παίρνει τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής. Α, καιρός. Χάρηκες, ε. Γάβρος από Νέα Υόρκη. Βέβαια. Πώς να μην χαρείς. Σου στείλαμε τον Σιδηρόπουλο. Έδωσε τη βλακεία τον πέναλτι. Α, Σιδηρόπουλο. Τόσο μυαλό να έχεις, ρε. Τον πέναλτι τι το έδωσε εκείνο. Για να βγαίνει ο Μαρινάκης να λέει μα δείξει η διαιτησία σε ένα μάτς χαμένο. Εσείς δηλαδή της παράταξης από την άλλη μεριά και επικοινωνιακά είστε και φελοί. Πολύ φελοί είστε. Σιδηρόπουλε, πρέπει να είσαι πολύ φελός να δώσεις τέτοιο πέναλτι στο Καραϊσκάκι σε 3-0 μάτς χαμένο. Να πεις τι, να δώσεις μήνυμα. Να δώσεις μήνυμα να πεις τι. Τι να πεις. Σερσερί δίνεις αυτό το πέναλτι και δίνεις άλοθη στον Ολυμπιακό. Σερσέμι. Γιατί σερσέμι είσαι. Μόνο φελός πρέπει να σε δώσει τέτοιο πέναλτι. Παίρνει άλλο την μπάλα καθαρά και δίνει πέναλτι μέσα στην περιοχή. Σαχλαμάρες, ούτε επικοινωνιακά. Δώσατε τροφή στον Ολυμπιακό. Δώσατε τροφή στον Ολυμπιακό να πάρει το επικοινωνιακό κομμάτι που μας έχει 200% απάνω και να βγουν και να πούνε και αδικία και 3-0, να γίνει 3-1 κτλ. Ορίστε. Ορίστε κύριε. Κατάλαβες τι έγινε. Και κατεβαίνει ο άλλος. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα ρίξει και θα πάει να παίξει με τον Γκόνια στην Καλυθέα. 4-2-3-1 ανοιχτός. Εντάξει. Κουτρουμπί σέντερ μπακ στην ευθεία με τον Μολέδο και βάζει τον Ουακάσο αριστερό μπακ, δεξιά τον Κουλιμπαλί. Παίρνει τον Ζέκα, τον βάζει με τον Λεντέσμα και τον Βιαφάνες, σαν να λέει ελάτε να μου κάνετε έρωτα εδώ στο κέντρο. Και φυσικά ο Λέτο, το οποίο είναι ένα άλλο επικοινωνιακό κομμάτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός δυστυχώς. Τι λέγαμε τόσο καιρό, αργός ο Μποτία, αργός ο Ντακώστα. Αργός ο Μποτία, χαμηλά, αργός ο Ντακώστα. Και εσύ πας να πούμε και βάζεις στον αργό χαμηλά Μποτία, στον αργό χαμηλά Ντακώστα. Αντί να πάρεις τον Ουακάσο με τον Ρινάλντο να τους βάλεις 2-4 σε 5-3-2, πίσω το Βιγιαφάνες, το Λουτ και το Ζέκα από πίσω διάδα. Πας και μου βάζεις να πούμε το Λέτο. Και τον προλαβαίνει, ο Λέτο βιολογικά έχει τελειώσει. Τον προλαβαίνει να πούμε. Ο Μποτία τον κάνει το τάκλιν, την πετάει την μπάλα και σε εκείνο τον κοντό τον Μπουγάτσα να πούμε τον Μάρτινς, την τραβάει την αντεπίθεση ο Ολυμπιακός, κερδίζει το κόρνερ, πηδάει ο άλλος να πούμε. Ο Μποτία δεν το μαρκάρει κανείς γιατί ο Λέτο φυσικά δεν μαρκάρει ο σέντερ φορ γιατί δεν πηδάει. Πάρ το 1-0. Δεύτερο γκολ, πάρ το 2-0. Στην αντεπίθεση ανοιχτά ο χώρος. Και τι έγινε τώρα, αντί να πάει όλο στο Καραϊσκάκι, τρεις στοπαράρες, Κουλιμπαλί, Χουλτ 5. Ο Στυλ, άμα ξυπνήσει καλά θα παίξει, άμα δεν ξυπνήσει δεν θα παίξει. Ο Λούντ είναι εκεί, ο Ζέκα, ο Βιγιαφάνες και ο Ουακάσο με τον Ρινάλντο. Θες τον Ουακάσο με τον Λέτο. Δύο πάνω, όχι μόνος του. Δύο πάνω στον Ποτία και πάνω στον Τακώστο. Άμα τι λέει το έργο. Άντε μπράβο. Λοιπόν, ραπ πες για τον MVP του ΠΑΟΚ τον Τζαβέλα που μαρκάρει μόνο με τα μάτια στον γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ. Κατάτια για τον ΠΑΟΚ να είναι καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ένας σημαντικός. Πόσο μάλλον ο Τζαβέλας. Λέει ο φίλος, εσείς δεν δικαιούστε να βρίζετε τον Τζαβέλα. Όχι. Εσείς όταν θα έρθει η ώρα να βρίσετε τον Τζαβέλα θα φάτε μεγάλο κράξιμο. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Τζαβέλας, εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Τζαβέλας είναι το αγαπημένο παιδί του Προέδρου. Το αγαπημένο παιδί του γιου του Προέδρου, το αγαπημένο παιδί των δημοσιογράφων, το αγαπημένο παιδί των παραγωγών. Κατά 80%. Να βγείτε τώρα να κράξετε τον Τζαβέλα, συγγνώμη κύριε, εγώ αυτό το γλυκό δεν θα το σερβιριστώ. Εγώ δεν θα σερβιριστώ τέτοιο γλυκό μετά από 2 χρόνια να βρίσετε τον Τζαβέλα. Άμα είχατε αρχή, να μην πω το άλλο και δεν κάνει, γιατί μπορεί να ακούει καμιά γυναίκα σε κάνα ταξί να πούμε και να πει καλή, τι λέει αυτό και πώ βρίζει κτλ. Κατάλαβε. Αν είχατε αρχή, τότε λοιπόν, κύριοι, μετά το μάτς στο Καραϊσκάκι, θα παίρνατε το μέρος του προπονητή σας, του Παοξή του Αναστασιάδη, αυτού του θεότρελου του προπονητή που λέτε, του Παοξή που το στηρίζετε και ο άγγελος και αυτός ο άνθρωπος. Κατάλαβες? Και θα τον τελειώνατε. Εφόσον τον Τζαβέλα δεν τον τελειώσατε τώρα, τότε, για μένα ο Τζαβέλας κάνει και παιχνιδάρες και παίζει και στο περάρα και χαμηλά και κόβει και κάνει. Εντάξει. Άντε μπράβο. Λίγα λόγια για τον Τζαβέλα. Σας το λέω εγώ, γιατί είστε φλόροι στην κριτική και μετά από 2 χρόνια
Δεν θα έρθετε να πείτε για τον Τζαβέλα μετά από 2-3 ήττες μαζί. Τα Τζαβέλα. Εντάξει, Βασιλάκι, από το απειροτάν. Ξύπνησες μια μέρα, να πούμε, και την είδες στραβά με τον Τζαβέλα. Άμα έχεις αρχ, θα πήγαινες. Όταν ο Μίκης με, με τους ρεπόρτερ τα κάνανε μαζί του μια χαρά και θα έλεγατε όχι, κύριε. Εφόσον το δεχτήκατε, ήταν της οικογένειάς σας θέμα. Εγώ λοιπόν τότε είχα μιλήσει, είσαι εχθρός του ΠΑΟΚ, λέτε, τότε καθίστε με τον Τζαβέλα που είστε εσείς φίλοι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, διάβασε ανακοίνωση ιερολοχήτες εναντίον των καραγκιοζλικιών του Τζιμπούρ. Πάλι σε κόντρα με τους απέναντι. Κλάμα, λέει ο φίλος. Εάν έβγαλαν οι ιερολοχήτες ενάντια του Τζιμπούρ ανακοίνωση, θα ήταν πάλι μαγεμένοι. Μαγεμένοι θα ήταν. Θα ήταν μαγεμένοι, στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ υπεύθυνα και επώνυμα. Ο Τζιμπούρ βρίσκεται στο χώρο το δικό του και απαγορεύεται να μπει μέσα ο παδός, φίλαθλος, οποιοδήποτε και να του πει οτιδήποτε. Εκεί μέσα. Επάνω στην κερκίδα μπορεί να του ρίξει ό,τι πινελίκη θέλει. Αφού διάλεξε τσαμπουκά να κάνει στον Αλγερινό, υπέστηκε τις συνέπειες ο παδός του Άρη. Και είναι τυχερός ο παδός του Άρη που δεν βρεθήκαν οι δύο άντρες face to face. Δηλαδή άντρας με άντρα, ένας με έναν. Πολύ ξύλο θα έτρωγε. Γιατί ξέρω καλά τι εστί Τζιμπούρ, ξέρω καλά την ταχύτητα του Τζιμπούρ, ξέρω τι πυγμαχία ξέρει ο Τζιμπούρ και είναι μακριά από τον Τζιμπούρ. Δεν είναι ο Καπνίδης. Στον Καπνίδη μπορεί να πας να του πεις και ακριβτεί. Ο Τζιμπούρ δεν είναι τέτοιος. Μπορεί να σου βγάλει κανένα κέρατο από το σορτσάκι. Μην πουλάτε μαγιά στο Τζιμπούρ. Γενικά. Με στην τούμπα δε μάσησε, πλάκωσε το βελίδι. Θα μασούσε με το σουπερά που ήταν 100 κιλά στο Χαριλάου. Δεν μάσαγε. Και αν έβγαλε ανακοίνωση οι αερολοχήτες, για μένα δεν με νοιάζει. Ιδέα δεν έχουν οι αερολοχήτες. Δεν έχουν ιδέα. Οι αερολοχήτες είναι στον κόσμο τους γενικά. Εδώ και πολλά χρόνια. Είναι σε ένα δικό τους κόσμο. Λοιπόν, φέρνε εδώ το νερό. Οι αερολοχήτες βγάλαν ανακοίνωση. Πότε ξυπνήσανε μετά από πόσα χρόνια οι αερολοχήτες και βγάλαν και ανακοίνωση. Υπάρχουνε. Υπάρχουν οι αερολοχήτες και βγάλαν και ανακοίνωση. Τι λέτε, μωρέ. Σοβαρά, ε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα θέματα. Τι θέλετε να πούμε. Για Παναθηναϊκό είπαμε. Θέλετε να μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είναι και κολόφαρδος. Και στην κατάλληλη στιγμή προστατεύθηκε κιόλας από τους φλόρους τους διαιτητές εδώ πέρα. Τους βορειοελλαδίτες, τους φλόρους τους διαιτητές. Οι περισσότεροι διαιτητές που προστατεύουν τον Ολυμπιακό είναι βορειοελλαδίτες. Τρίκαλα και πάνω, Σέρες Δράμες, Θεσσαλονίκες κτλ. Είναι δηλαδή η Βόρεια Ελλάδα που κάνει αντίσταση. Αντίσταση με τον Πισινό κάνει η Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, βρήκανε τον τρόπο όταν ήταν στα άσχημά τους. Θωρακίσαν την ομάδα τους, κατήργησαν τις εκλογές της ΕΠΟ, φέραν αυτόν τον Κύπριο τώρα Κλάιμαϊν, πάει το πρωτάθλημα. Πάει το πρωτάθλημα από Νοέμβριο μήνα. Πάει το πρωτάθλημα από Νοέμβριο μήνα. Τώρα, για τις φυλάδες, για τα sites, για τις εκπομπές κτλ. Όσοι έχουν θέμα μόνο με ΠΑΟΚ έχουν προβλήματα. Όσοι έχουν αναλωθεί στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και είναι μόνο ΠΑΟΚ από το προϊσχύρος ΠΑΟΚ αθάνατος ελέησον ημάς, θα έχουν θέματα. Το ρεπερτόριό τους δηλαδή είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, τι να σου πω αυτή τη μέρα, ότι ο Λιάγκας με τη Σκορδά πουλάει παραπάνω από ό,τι πουλάει η ήττα του ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη. Τι να σου πω, θες να ανοίξω γραμμές για Λιάγκα και για Σκορδά και είναι της Πόπης. Δεν το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Λοιπόν, τώρα τι να πεις τώρα τον ΠΑΟΚ, ότι δεν πουλάει ο ΠΑΟΚ αδικημένος. Δεν μπορεί να τον πουλήσει και αδικημένο. Η μαγιά στον ΠΑΟΚ ήταν να βγαίνουν να γαυγίζουν, να κάνουν τους Μακεδονομάχους, ποιος είναι πιο Μακεδονομάχος από τον άλλον. Και να πουλάνε στον ΠΑΟΚΤΣΙ, πόσο καλέ καλός άνθρωπος Βόρειο Ελλαδίτης είμαι εγώ. Και από πίσω να πούμε, μας κάνει καμιά δουλειά, κανένας πρωταθλητής, κανένα φως, κανένα TV Μακεδονία, κάνα αυτό κτλ. Δώσε πόσα δίνεις. Έτσι κάνουν τους Μακεδονομάχους. Δεν έχουν όμως να σας πουλήσουν Μακεδονομακυλίκι τώρα. Τι να σε πούνε, ότι αδικήσε που ο Φορτούνης, ο Μιλιβόγεβης και ο Κοντός. Είναι χειρότεροι, ας πούμε, από τον Σακχόφ, τον Μπίζεσβαρ και τον Κανίας. Δεν θα πιστέψει ούτε ο Νικόλας. Δεν θα το πιστέψει ούτε ο Νικόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει ρε περίπτωση, σας το λέω εγώ. Όσο για τον Παπαμπρίζα που στέλνει μηνύματα, άστα ρε Παπαμπρίζα. Άστα. Άστα να πάει στο διάλο. Άστα να πάει στο διάλο. Άστα να πάει στο διάλο. Λοιπόν, τι να τον πουλήσω τον ΠΑΟΚ. Ότι
Βάζω και δικούς μου διαιτητές και είμαι πίσω 10 πόντους. Τι να τον πουλήσω τον Παόξι τώρα, να τον πω τι. Ότι θα κάνει λουτρά στη Θέρμη ο Ιβάν Σαββίδης και θα τρίβουν οι Ρωσίδες με τα μακριά τα δάχτυλα. Πάντε καλέ του Ιβάν το αυτό. Να το ξέρετε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει το έργο. Ποιο έργο θα αρχίσει? Αυτό το έργο που έχω δει εγώ πόσα χρόνια. Τι λέει το έργο? Τι λέει το έργο? Το έργο λέει οι καινούργιες εγκαταστάσεις στην Μεσύμβρια, στο Κουρουποχώρι. Εκεί στη Μεσύμβρια, εδώ έχει αναβαθμίσει ο Ιβάν, έκανε τα βάρη, αυτά ιστορίες κτλ. Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στο διάλειμμα. Μετά θα πάνε στη Νέα Τούμπα. Θα βγουν οι μακέτες τώρα. Πόσο πρέπει να σκάψουμε? Η πολεοδομία θα μας το δώσει το χαρτί? Μήπως φτιάξει ο παπάς από τη Μητρόπολη και πει ότι εκεί μήπως, ξέρω εγώ, καμιά αρχαιολόγος αριστερή κουλτουριάρα με καμιά τρίχα στη μασκάλη βγει και πει, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, ήταν το ποδήλατο του Μεγαλέξανδρου εκεί? Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Κυριακή. Ευχαριστώ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα, όχι άρπα κόλλα. 12.990 ευρώ, 12.990 ευρώ, το νέο Hyundai i20, μόνο 12.990 ευρώ και diesel. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως, στη Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους, όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά, παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρο 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922-710. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Από το 1991, η γεύση και η ποιότητα στο κοτόπουλο έχουν ένα όνομα. Εμίλιος. Με την εγγύηση ποιότητας Πίνδος και τη μοναδική γεύση Εμίλιος. Κοτόπουλο σούβλας, αλλά και μια μοναδική γευστική εμπειρία. Κοτόπουλος χάρας, λεμονάτα στα κάρβουνα, τύπου μπριζόλας. Κοτόπουλα Εμίλιος. Ανδρέα Παπανδρέου 76, Νεάπολη. Εμίλιος. Με την υπογραφή της Πίνδου. Παραγγελίες από τις 12 το μεσημέρι ως τις 11.30 το βράδυ. Καθημερινά στο χώρο σας στο 626-456. Η Φατίμα ήταν μόνη της στην κουζίνα. Η τηλεόραση ακουγόταν δυνατά. Έψαξε τα σιρτάρια ένα προς ένα, μέχρι που δέκε αυτό που χρειαζόταν. Η Φατίμα έπιασε με δύναμη το μαχαίρι και έκοψε το ψωμί. Γιατί να σε φοβίζει μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή τη λένε Φατιμέ? Διώξε το φόβο. Άνοιξε το σπίτι σου σε συνανθρώπους μας που έχουν χάσει το δικό τους. Μπες στο πρόγραμμα Home for Hope του Solidarity Now και φιλοξένησε πρόσφυγες που βρίσκονται σε ανάγκη. Με την υποστήριξη της UNHCR και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε! Δεν είναι αυτό που νομίζεις! Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδό πίτσα!
Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά άλλου. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στοπ! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Έτσι που λες, θα αρχίσει τώρα. Η μεσύμβρια ανεπτύχθη, ανεβαθμίσθη. Τα γήπεδα πλέον δεν παθαίνουν θλάση οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Θα στα λέω εγώ τι θα βγει τώρα, στα λέω εγώ ένα-ένα. Δεύτερο, θα βγει η νέα Τούμπα, τι χωρητικότητα θα έχει. Θα βγουν οι προβολείς, θα μπουν καινούργοι. Θα έρθουν με ρώσικους πυράβλους οι νέοι προβολείς να μπουν στη νέα Τούμπα. Θα είναι κυρτοειδής. Θα έχει 80 μοίρες κύρτωμα ή 90. Οι λάμπες θα είναι φθορίου, θα είναι οι λάμπες, ξέρω εγώ, μεθανίου, θα είναι, ξέρω εγώ, τίποτα προβολής ειδική, θα λέει. Μετά, βλέπω τη Σοφία Αλατζά έξω από το εργοστάσιο της Ουρωτής να περιμένει, ξέρω εγώ, να κάνει καμιά συνέντευξη, ξέρω εγώ, με τον αρχιμηχανικό. Ξέρω εγώ, τον κύριο Παπαδημούλη. Χαίρετε, κύριε Παπαδημούλη. Τι γίνεται, το νέο μπουκάλι της Ουρωτής αναβαθμίζεται. Θα βγουν και σου ρωτείς σε ασπρόμαυρο μπουκάλι. Πρώτη σελίδα στα Facebook σε αυτά. Ασπρόμαυρο το νέο μπουκάλι της σου ρωτείς. Πάρτε όλοι σου ρωτείς τον πάω. Κάνας Αργιανός δεν παίρνει. Κάνας Ηρακλειδέας. Κάνας Ολυμπιακός. Λοιπόν, τέτοιες ιστορίες θα γίνονται. Μετά θα πάει, ξέρω εγώ, σε καμιά δεκαριά μέρες θα έρθει καινούριο center for. Εξετάζεται να έρθει αυτός. Θα είναι δανεικοί όλοι. Τίποτα τραυματίες, τίποτα κουτσί, τίποτα κουλί, τίποτα, ξέρω εγώ, κλάιμάιν. Θα είναι τίποτα τέτοιοι, δανεικοί. Δεν παίζουν στις ομάδες, θα έρθουν εδώ πέρα. Θα τους φέρουν εδώ πέρα αυτό και τα λοιπά. Θα τους βάζει να παίξει, να τραβήξει, να πούμε υπομονή. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Ακόμα δεν ήρθε ο παίκτης, τι θα παίξει. Δηλαδή τι, θέλει κάνα τρεις μήνες προσαρμογή. Μέχρι να γίνει προσαρμογή πάει το πρωτάθλημα. Του χρόνου θα τους δώσουν. Θα ξανάρθει μεταγραφική περίοδος, θα πάρουν άλλους παίκτες. Και θα γίνεται αυτή η ιστορία. Έτσι το βλέπω εγώ το έργο δηλαδή. Τώρα, για τους Ηρακλειδείς, οι οποίοι να πάρουμε, λέει ένας, να πάρω ρε φίλε, λέει δανεικούς. Ο γιατρός Ηρακλειδείας, να πάρω, λέει φίλε, δανεικούς. Μάλιστα. Ποιους δανεικούς να πάρω, ποιοι πρέπει να με σώσουν. Δηλαδή, ο Κίτσιου είναι καλύτερος από τον Κυριακίδη δεξιμπάκου. Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, τι να πάρω, το Σκόνδρα. Ο Σκόνδρας είναι να τραβήξει μια λατέρνα τώρα έτσι όπως έχει βαρύνει κιόλας. Να πάει να τρέχει, ξέρω εγώ, σαν τον Αυλονίτη και τον Φωτόπουλο. Αωματός. Πάει κι αυτός. Ποιο να βάλεις, τον Τζιόλι. Ο Τζιόλις ήταν αργός όταν ήταν σε φόρμα. Το φαντάζεσαι τον Τζιόλι τώρα να τον βάλεις μπροστά από τον Μπαρτολίνη. Και κοιτάξτε, πεναλτάρα έκανε ο Μπαρτολίνη και την έπληξε ο διαιτητής. Να ξέρετε. Μας κυνηγάνε. Να ξέρετε, Βόρεια Ελλάδα μας κυνηγάει. Πεναλτάρα ο Μπαρτολίνη στο 88 δεν το δίνει, έτσι. Εκόκκινε. Δεν έχει να πει τίποτα για τον πέναλτι. Δεν βλέπω να μιλάει κανείς. Θα το γράψουμε στις σελίδες του Ηρακλή. Θα πούμε ότι ήταν πέναλτι υπέρ του Πλατανιά και αδικεύτηκε ο Πλατανιάς. Σφαγή του Πλατανιά θα γράψουμε. Δεν το βλέπω όμως. Έτσι, ό,τι βολεύει το πισινό μας. Έτσι, κάνουμε ό,τι βολεύει τα πισινά μας. Έτσι, όπως κάνουν οι άλλοι, κάνουμε και εμείς. Ό,τι μας συμφέρει. Όχι ότι είναι το σωστό. Συμφέρει εμάς. Βέβαια. Γιατρός. Θέλω Πλατέλα που μένει ελεύθερος. Α, εσύ θες τον Πλατέλα. Θες ελεύθερο τον Πλατέλα εσύ. Και ο Πλατέλας ποιος θα τον πληρώσει, ρε, ο Μπέκας. Με τι, με στιμωρόλ μαστίγες. Ποιος θα τον πληρώσει. Ο άλλος πρέπει να πληρωθεί. Μόνο δανεικό μπορείς να πάρεις, λέω εγώ. Α, λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι που θα σας πω, αφήστε τα ποδοσφαιρικά. Έχει αρχίσει μέσα σε αυτό το γκολόκερο λίγο επικίνδυνα και ύπουλα να ψιλοβρέχει. Που σημαίνει, έχετε πιει κανένα ποτό.
Έχετε πει κανένα κρασάκι. Είστε στο κέφι κτλ. Χαμηλώστε όλοι τις ταχύτητες από 100 στα 60. Σας το λέω ο Ραπτόπουλος τώρα. Επί τόπου τετάρτη ταχύτης. Ιδιαίτερα σε αυτόν τον κολόδρομο τον περιφερειακό. Μην βγείτε από κανένα δρόμο και έχουμε κανένα θέμα. Μην διπλώσει καμιά ταλίκα, κανένα αυτό. Θέλετε να πάτε στη δουλειά σας, σιγά σιγά. Και το κυριότερο που πιστεύω εγώ είναι χαμηλώστε την ταχύτητα. Δηλαδή έχετε Πέμπτη, Έκτη, Τετάρτη. Με Τετάρτη ιδιαίτερα και στην κατηφόρα, άστο να τσουλήσει τα μάξι και Τρίτη βάλε άμα είναι, ξόδεψε και λίγο βενζίνη. Είναι αυτό το ύπουλο του κολόκερου, αυτό το ύπουλο. Μόλις πιάσει αυτή η πάχνη, ξέρω εγώ κτλ. Έχεις να αλλάξεις και κανένα λάστιχο, έχεις ξεχάσει και κανένα αμορτισέρ. Άστε το έργο, σιγά σιγά, εντάξει, να φτάσουμε στα σπίτια, σοέ και αυλαβείς. Είναι πολυτέλεια να έχουμε και κανένα φτερό και κανένα καπό ανάποδα. Και άντε πάει στο διάλο το καπό και το φτερό, μην χάσουμε καμιά ζωή. Εντάξει, σιγά σιγά στο δρόμο, η πουλά αρχίζει και ρίχνει ο κολόκερος ψηλόβροχο. Ψηλόβροχο. Λοιπόν, για το Λιάγκα πες μας. Κοίταξε ρε φίλε, για το Λιάγκα εγώ το είχα προειδοποιήσει. Τι, όλοι κάνουν στραβές, όλοι είμαστε στραβοί, όλοι οι άνθρωποι, στραβά τα κάνουμε. Δηλαδή, τώρα να δώσουμε συμβουλές όλοι εμείς σε άλλους τι πρέπει να κάνουν είναι και λίγο unfair. Γιατί όλοι δεν τα κάνουμε καλά και οι ίδιοι εμείς. Όλοι, κανένας από εμάς. Κανένας δεν τα κάνει τέλεια. Κανένας, μα κανένας. Αλλά ρε Λιάγκα, να πας στη δουλειά με την Φέη στο ίδιο πρωινάδικο και να είσαι δευτεράντζα, έχεις υπογράψει την καταδίκη σου. Έχεις υπογράψει την καταδίκη σου. Δεν δουλεύεις, καταρχήν σε καμιά δουλειά δεν πρέπει να δουλεύεις με τη γυναίκα σου. Σε καμία δουλειά. Είτε σε φούρνο, είτε στην τράπεζα, είτε σε καλλιτέχνης κτλ. Κανένας δεν κράτησε, πρόδευσε με τη γυναίκα του στην ίδια δουλειά. Δεν γίνεται. Αυτό είναι μεγάλο αυτό. Η άλλη θέλει να φύγει από το σπίτι, να μην σε βλέπει με τις μίξες και με τις παντόβλες ανέραστο και έτσι όπως είσαι. Ας έχει και στη δουλειά η γυναίκα. Εγώ το λέω και από τη γυναίκα τη μεριά. Όχι από το άντρα. Και ο άλλος θέλει να φύγει από το σπίτι, να ξεσκάσει, να κάνει στη δουλειά, έστω να πάει, ξέρω εγώ, να γυρίσει πάλι πίσω κτλ. Να την έχει και στη δουλειά. Εκεί την πάτησε ο Λιάγκας που λέτε. Και από την άλλη μεριά δεν πας σε πρωινάδικο σε καμιά περίπτωση να ανταγωνιστείς τη γυναίκα σου. Αυτά είναι γυναικεία πράγματα. Μια, δυο, τρεις, πέντε. Την κολλήσανε κιόλας ξέρω και τα λοιπά. Όχι γιατί έπιασε στην κοιλιά του μοντέλου. Ρε, η δουλειά είναι να πιάσει την κοιλιά του μοντέλου. Εσύ τι ανακατεύεσαι. Πας εκεί και ανακατεύεις να πούμε τη φασουλάδα επάνω από το... Θα έρθει το μοντέλο, θα κάτσει σταυροπόδι η Φέη. Θα φανεί λίγο το βρακί. Έτσι είναι ρε Λιάγκα αυτές οι δουλειές. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Μπαμ, να το σκηνικό. Τι μπλέκεις. Τώρα άμα πάνε κάνε καμιά δική σου εκπομπή. Ξέρω εγώ καμιά είδηση και τα λοιπά. Δημοσιογράφος καλός, έμπειρος, έγκριτος και τα λοιπά. Τι μπλέκεις και τα λοιπά. Σου απάντησα φίλε για τον Λιάγκα και τη Σκόρδα. Εντάξει γίνανε και αυτοί οι φίρμες τώρα και ασχολούνται τα μίδια. Πώς. Σκορδά, Σκορδά. Βεβαίως. Γιατρός, Ηρακλειδέας. Πόσο ευφυείς είναι οι εμπνευστές του Πανό. Να κάνει σεξ με 85χρονες. Αλήθεια, ζουν οι μητέρες του Καγιούλη και του Παπαθανασάκη. Καλά, αυτό το κατάπτυστο. Να βρίζουν τη μάνα του Καγιούλη και του Παπαθανασάκη στο Πανό. Σιγά, ρε, πηδηχταράδες εσείς. Σιγά. Κάνετε έρωτα με τις μαμάδες του Καγιούλη και του Παπαθανασάκη. Έχετε κόλλο να τους διώξετε. Ας με το Πανό θα τους διώξετε. Λέω εγώ τώρα, με το μυαλό μου. Άδειο καφτατζόγλιο, άδειο και το πέταλο. Και ένα Πανό δίθεν αντίσταση. Ιστερόγραφο. Παίζει μάτς και κλεισμένον, αν πάνε όλες οι προσκλήσεις, να έχει λέει πιο πολύ κόσμο. Θέμε έτσι όπως έγινε η ιστορία, τι να πω εγώ. Ο, τι να πω. Ο περιμένω να διώξουν τον Καγιούλη. Είναι δυστύχημα που ο Άβελ δεν έφυγε νωρίτερα. Λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Που δεν πάει με τίποτα τον Άβελ. Απροπόνητη ομάδα, ας είναι καλά κάποιοι φιλότιμοι ποδοσφαιριστές που προσέλαβαν προσωπικούς γυμναστές όπως έκανε, λέει, ο Κυριακίδης. Ο Κυριακίδης. Όντως έχει προσλάβει, όπως και ο Κούρος, δεν ξέρω, σε καλή κατάσταση ο Κούρος, τα τράκαρε με το διαιτητή βέβαια. Εντάξει, τι να πεις. Πού να δώσει δανεικούς ο Άρχοντας το Γενάρη, λέει. Με Μπουχαλάκι είμαστε ικανοποιημένοι. Και με Τσιμίκα, λέει, από Ολυμπιακό. Πες του Κυρνίκου, τον θυμάται, λέει, τον όμο του Ζουνίδη, στον Βαλβέρδε, το 0-3. Δεν το θυμάμαι. Πού να δώσει δανεικούς, λέει, ο Άρχοντας το Γενάρη. Με Μπουχαλάκι είμαστε ικανοποιημένοι. Θέλει τον Μπουχαλάκι ο γιατρός Ηρακλειδέας. Τον Μπουχαλάκι θέλει. Από τον Ολυμπιακό. Και με τον Τζιμίκα. Ναι. Μήπως πάρεις και τον αυτόν, ρε. Πώς το λένε. Αυτό που.
που παίζει έξω δεξιά και κλείνει προς τα μέσα. Ξέρω εγώ τι να σε πω, ρε γιατρέ. Τι να σε πω, ποιο θα πάρεις. Πού να ξέρω πού να πάρεις. Τώρα, για Άρη αγωνιστικά το μάτσο δεν το είδα. Εντάξει, δεν είδα τώρα. Απλά ξέρω, έτσι όπως ψιλοείδα, ότι ο Άρης είναι μια soft κατάσταση. Soft. Soft. Μια φλωροκατάσταση. Μια φλωριά. Στον αγωνιστικό χώρο. Φλωριά. Και έρχεται ο Τζιμπούρ να διώξει αυτή τη φλωριά. Αυτό, αν είναι έξυπνοι οι σουπεράδες, πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Πρέπει να τα βρουν με τον Τζιμπούρ, έστω και χοντρός, έστω αυτό το μισάωρο που μπορεί να παίξει, γιατί ο Άρης του λείπει αυτό. Δηλαδή, του λείπει ένας τρελός που θα πάει σε μια καρδίτσα, θα δει αυτές τις βλαχόφατσες εκεί με τις μητάρες και τις αυτάρες που θα βρίζουν, και α πει: άντε, ρε καλά, βλαχιά, σε βάλω μέσα στα δίκτυα. Και θα εμπνεύσει και τους παίκτες τους υπόλοιπους. Δεν το έχει αυτό ο Άρης. Δυστυχώς το λέω. Και στο σουπερά που έβαγε τη γροθιά, δεν πειράζει. Όλοι έχουμε φάει γροθιές. Δεν είναι ντροπή. Όλοι έχουμε δώσει, έχουμε φάει γροθιές και σαγόνια μας έχουν γυρίσει και δεν είναι ντροπή. Πρέπει να τα βρείτε με τον Τζιμπούρ, αν είστε έξυπνοι. Γιατί η ομάδα σας είναι soft. Βγάζω γραμμές. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, να πάρει. Η ομάδα σας είναι soft, είναι φλωριά. Δαντελένια. Μου θυμίζει τον. Πώς το λένε τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Τζιτζικώστα. Καλός, χρυσός και τα λοιπά, πουπουλένιος, βουτυράτος. Μη μου άπτω. 2-31-0-90-90-90. Να τα βρείτε με τον Τζιμπούρ. Να τα βρείτε, σας το λέει ο Ραπτόπουλος, να σκεφτείτε λογικά και όχι συναισθηματικά. Ο πρώτος που πρέπει να το βρει, γιατί να είναι παλικάρι, πρέπει να είναι αυτός που πλακώθηκε μαζί του. Πει, έλα εδώ ρε, μπράβο, σε γουστάρω, καλά εξηγήθηκες, εντάξει, αλλά πρέπει να εμπνεύσεις την ομάδα και την υπόλοιπη με τον τζαμπουκά σου, γιατί άλλοι είναι φλόροι. Να μια έξυπνη μαγιά. Να μια έξυπνη επικοινωνιακή αυτή. Γιατί αυτοί οι φλόροι, άμα πάνε σε κάνα μπανσεραϊκό, σε κάνα αγροτικό αστέρα, να πηγαίνουν σε κάνα γήπεδο μικρών διαστάσεων, τους πετάξουν κάνα τρίτο χαφ, κάνα εξάρι, κάνα δυο οχτάρια, κάνα οχτάρο έξαρο. Παίζει και κάνα εξτρέμ οχτάρι και μαζευτούν όλοι μαζί. Άντε, βάλ τους γκολ. Πάρε στον Κισαμικό και βάλ τους γκολ. Πάμε γραμμές. Καλημέρα, κύριε. Γεια σου, Κωστή. Καλημέρα, κύριε. Καλή εβδομάδα, κύριε. Καλή εβδομάδα επίσης. Τι γίνεται? Να πήρα εδώ να σου κάνω λίγο παρέα, γιατί είδα και στη Μαρμίτα χθες εξενερώσανε. Ο Κόκκινος αρρώστησε περαστικά. Ξενέρω τα πράγματα. Δεν μπορώ σε αυτή τη ζωή, ρε φίλε. Δεν γουστάρω να πούμε. Δεν μπορώ, ξενέρω τα πράγματα. Να χάνει ο ΠΑΟΚ και να μην φωνάζουν για αδικία. Αυτός ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει το σήμα στο μπροστινό μέρος στο Ξανθόπουλο και στο πίσω μέρος στη Μάρτα Βούρτση. Και να μην μπορούμε να τον πωλήσουμε. Τον Καζαντζίδη πού θα τον βάλουμε στο σήμα? Τον Καζαντζίδη πού θα τον βάλω εγώ στο σήμα? Πού να βάλω τον Καζαντζίδη τώρα, τι να παίξω? Γιάννη Πουλόπουλο, ξέρω εγώ, τα μελαγχολικά τα μάτια σου, τι? Γι' αυτό πήρα να σε κάνω κι εγώ λίγο παρέα τώρα που είσαι και μόνος, δεν έχεις και πολύ κινητικότητα από τηλεφωνήματα. Λοιπόν, για χθες για το Πανιόνιος ΠΑΟΚ πήρα να μιλήσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, και θέλω επίσης μετά το ποδοσφαιρικό, εάν συμφωνείς με την άποψή μου ότι τα ζευγάρια δεν πρέπει να είναι μαζί στη δουλειά. Ωραία, θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Και να μας πούνε και μεγάλοι 60-άριδες, 55-άριδες, 70-άριδες, οι οποίοι έχουν και μια σχετική εμπειρία. Είναι δυνατόν να την έχεις τη γυναίκα ή τον άντρα στο σπίτι και να τον έχεις μετά και στη δουλειά? Είναι να αυτοκτονεί η γυναίκα. Εντάξει, λέγε. Και αν θες μετά θα μιλήσουμε και για τη θέση του Υπουργού Πολιτισμού, όπως είχες αναλύσει την Παρασκευή. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ακούω. Πάμε τώρα πρώτα ποδοσφαιρικά. Πάμε ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Πανιόνιο, μπορούσε να έχει κερδίσει εκεί με τα δοκάρια κάτι ευκαιρίες, αλλά δεν θα ασχοληθώ με το αποτέλεσμα. Εγώ θα ασχοληθώ με δύο πράγματα που θεωρώ ότι κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Πρώτον, θεωρώ ότι κέρδισε τον Ίβιτς. Την Παρασκευή που σου είχα πάρει, σου είχα πει ότι θα προτίμαγα τον ΠΑΟΚ να παίζει 4-4-2. Δεν το συμφωνώ αυτό. Και ναι, περίμενε. Έπαιξε 4-4-2, ένα ημίχρονο σχεδόν. Έπαιξε. Με την πλευροκόπηση και τη σέντρα. Ναι. Και θεωρώ ότι βγήκε καλά, γιατί δημιούργησε ευκαιρίες. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο. Να έχεις δύο χαφ. Δεν απείλησε σχεδόν καθόλου. Εάν έχεις δύο χαφ που να είναι κόρμπος Σιώπης και πιο ψηλή σε τέτοιο επίπεδο. Άκουσε με, κόρμπος Σιώπης και δύο ψηλοί, οι οποίοι να κόβουνε μόνο. Να ανεβάζει τον ένα μπακ, να μένει ο ένας πίσω και ένα σωστό. Να είναι τέσσερις πίσω και άλλοι μπροστά. Ναι, το δέχομαι. Το να έχω τον Τιτανικό και τον Βρετανικό, τον Μπίζεσβαρ και τον Γκανίας, τον Μπίζεσβαρ λέω, τον Γκανίας και τον
Μόνο αν παίξει ο Τζίμι Ροτ και βρεις ένα δεύτερο Τζίμι Ροτ πιο ψηλό, πιο δυνατό, πιο αυτό κτλ. Ο Χαρίσης δεν κόβει στο μαρκάρισμα, δεν το έχει, δεν είναι κόφτης. Αν το δεις τον Χαρίση στον δρόμο και πεις «Γεια σου ρε Χαρίση, δώσ' μου ένα αυτόγραφο», είπε αυτός ο Ραπτόπουλος ότι δεν κόβεις. Θα πει από χθες, θα σε πει «Άντε ρε, δεν παραγάλε». Από μέσα του όμως θα το ξέρει ότι δεν κόβει. Δεν μπορώ να το βάλω πάνω στο Φορτούνι, δεν μπορώ να το βάλω πάνω στο Μάνταλο, δεν μπορώ να το βάλω πάνω, συγγνώμη θα σου πω και άλλα ονόματα, ούτε στο Λεωζίνιο πάνω μπορώ να το βάλω, που είναι πεθαμένος ο Λεωζίνιο. Δεν το βάζω πάνω στο Τζάρτα παλιά. Με κατάλαβες, θα τον βάλω πιο μπροστά και ιδιαίτερα σε μάτς που θέλω να φύγω στο χώρο, γιατί είναι ταχύτατος και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα και έχει καλά ποδάρια. Σ' ακούω. Μου έδωσε πολύ ωραία πάσα τώρα να μιλήσω. Εγώ στο 4-4-2 του ΠΑΟΚ, το ιδανικό ζευγάρι στα χαφ θα ήταν Τσίμερο και Κάνια. Μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτη του Κάνια. Θα, σου πω θα πάθει θλάσιο ο Τσίμερο από το πολύ το τρέξιμο. Σε 10 μέρες θα πάθει ό,τι έπαθε ο Ζέκα. Το λέω εγώ. Λοιπόν, θα εγώ σκάσει. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο έχει τον Κάνια τόσο χαμηλά. Και να σου πω πρώτα πριν μου απαντήσει. Χθες θεωρώ ότι ο Κάνια ήταν ο καλύτερος παίκτη του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνι. Ναι. Και επίσης θεωρώ ότι ο Κάνιας είναι ο μοναδικός παίκτη μέχρι στιγμής στη Σούπερ Λίγκα που τον έβαλε ο ίδιος μέσα στο Καραϊσκάκι να σβήσει το Φορτούνι και όχι απλά τον έσβησε, τον έστειλε στον πάγκο. Μην ξεχνάς, και τελειώνουμε με αυτό, μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τον Ολυμπιακό στα 30 μέτρα άμυνα και πολύ καλά έκανε και έβγαινε στο χώρο πολύ ωραία. Μην ξεχνάς ότι υπήρχαν πολύ συμπαγείς οι γραμμές και οι παίκτες είχαν τριγωνάκια. Συμφωνώ, αλλά υπήρχαν και ντουμπλαρίσματα, φίλε. Υπήρχαν και ντουμπλαρίσματα. Θα τα πούμε, φίλε, ευχαριστώ πολύ. Χτινίατρε, με δανεικά ζεις εσύ και άσε τον Ηρακλή, μην ασχολείσαι. Ραπτόπουλε, για τον Άρη δίκιο έχει. Οι μόνοι χαζοί σε αυτή την ομάδα που μπορούν να πουλήσουν τσαμπουκά και τρέλα είναι Τζιμπούρ, Μπουγκερά και Ρόβας. Και ένα και ο Ρόβας, βέβαια, σωστό. Το βγάζω το Ρόβας από τους λόρους. Όταν μπουν και οι Αλγερινοί θα αλλάξουν λίγο όλοι οι υπόλοιποι. Βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι ο MVP του Λιάνγκα. Χαμήλωσε το ράδιο. Δεν μου λες. Ναι. Συμφωνείς ότι ο άντρας με τη γυναίκα δεν πρέπει να εργάζονται στον ίδιο χώρο. Μέσα, συμφωνώ. Δεν είναι μια φθορά επιπλέον στη σχέση τους. Δεν γίνεται τώρα να είσαι με το βουτυράτο όλη μέρα και όλη νύχτα. Πρέπει να βαρέθηκε η γυναίκα. Θέλει και το πρωί να φύγει λίγο, όπως λες. Να γλιτώσει η μίξα. Ναι. Να γλιτώσει και η γυναίκα. Δεν είναι. Ναι, τώρα, δεν τον έχει όλη η μέρα και μπει. Δεν γίνεται, ρε Σικώστα τώρα. Άκου τώρα, ακούς. Ναι. Είναι ο Μίχελ. Ναι. Με τον Ιβάν Σαββίδη μες στο γραφείο της Κοντζάρεβα τώρα. Δες τώρα φάση. Ναι. Λέει ο Μίχελ στο Σαββίδη. Δεν μου λες τα λεφτά για τα χάφη και το center for τα θερές. Ναι. Του λέει ο Σαββίδης όχι. Κοίταξε, έχεις διορία μέχρι το Γενάρη στις μεταγραφές. Γιατί ασύλλα τον Ιάκωβο. Έχεις να κάνεις με τον Ιάκωβο. Και ξέρεις ο Ιάκωβος. Αν δεν παίρνεις τα λεφτά για το center for. Και ξέρεις ο Ιάκωβος. Μη μου το λες, ο Φούντας, μη μου το λες. Θα έχουμε γλέντι. Θα έχουμε γλέντι με τον Ιάκωβο. Ναι. Κωστά. Έλα. Θέλω να ρωτήσω τώρα, μας ακούει αυτός ο οδηγός του κ. Σάβα. Μάλλον. Φήμες λένε ότι πίσω στη λιμουζίνα στη Mercedes. Ναι. Είχε τον Ποντία και τον δασκάλευνε. Τον έδινε μια λεμονάδα που γίνει στις καλές και του λέει «Θέλω να κάνεις τον γαμπρό στον Λέτο». Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα και όντως τον έκανε τον γαμπρό. Τον έφτασε στο σπριντ. Ο Λέτο 15 μέτρα μπροστά και στα επόμενα 30 του κλέβει το πορτοφόλι, φίλε. Και στην κόντρα του πετάει και τον γκολ. Ναι ρε φίλε. Θέλω γιατί... να το ακούσω αυτό, ναι. Όταν λέω εγώ Μποτία Ντακώστα, ναι. Χαμηλά πρόβλημα. Λέει ο Αλέφαντος, ναι, χαμηλά έχουμε πρόβλημα, λέει εκεί. Πολύ ωραία. Και χώνεις το Λέτο. Και στο πρόβλημα αυτό, προλαβαίνεις που είναι 3 μέτρα μπροστά ο Λέτο, το μπαίνεις τάκλιν, κάνεις την αντεπίθεση με τον Μπουγάτσα, κερδίζεις το κόρνερ και κάνεις τον γκολ πάλι στον αέρα. Φίλε, τι να πω εγώ. Πώς λέει ο Προύσαλης, τους χώνει δυο και τους κάνει αλόγατα. Αλόγατα. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Ήταν μια κυρία τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Με τον Βουτυράτο, τους χώνει δυο και τους κάνει αλόγατα. Ο Βουτυράτος, έτσι. Ναι Κώστα, ναι. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Πάντως συμφωνείς ότι θα πρέπει να πάει το Σουπέρι και να τον πει ρε Τζιμπούρ, μπράβο, εξηγήθηκες ωραία. Θέλω όμως αυτό το ξυλίκι που παίξαμε οι δυο μας και δεν μας άφησαν να το ολοκληρώσουμε. Θέλω να το περάσεις μέσα στα ποδητήρια. Και ο Αναστόπουλος αυτό πρέπει να κάνει. Να πάρει και τον Ρόβα και τον άλλο τον Αργεντίνο. Αλλά τι να σε κάνω που αυτοί
είναι και ανέτοιμοι. Κατάλαβες τι γίνεται. Να είναι... τους ασκαλέψω, λένε τώρα. Βέβαια. Ναι, να την κάνουν την ομάδα λίγο, λίγο αντρικιά την ομάδα. Να την κάνουν λίγο αντρικιά γιατί είναι φλωρούμπα. Η φλωριά ξεκινάει από το Φδιούδη. Η φλωριά. Α, καλά, η φλωριά. Να το οδηγό του Κυρσάβα σε θέλει. Είναι βουτυράτο να πω. Για φέρτον. Λοιπόν, έλα. Ναι, καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Γλυτίδη. Τι κάνετε? Καλά, κύριε. Είναι και το παλικάρι, ποιος είναι ο... Ο Στεφανάκος. Ο Στεφανάκος. Στεφανάκος. Ο Στεφανάκου έχει τους χαιρετισμούς του κυρίου Σάβα. Α, τα σέρβις μου. Με ρώτησε, μου λέει, αν το δαχτυλίδι το γυαλίζεις κάθε φορά και το κάνεις και μια φορά χου. Και χου και δυο. Δυο, και με είπε να σε ρωτήσω την επόμενη φορά που θα έρθουμε. Ναι. Όταν θα έρθετε με τον κύριο Ραπτόπουλο, να φέρετε και μερικά τρίγωνα πανοράματος. Να μην πείτε με άδεια χέρια. Μήπως έχει ζάχαρο σε αυτή την ηλικία ο Κυρσάβας. Μήπως, τα 82 λέω, μήπως. Ένα το τρώει και... Γιατί ο Μαλάτος μου λέει, έχω συμπτώματα και διάμυτη. Ο Γιάννης ο Μαλάτος όταν θα πάει στην Κεφαλονιά να μας φέρει κανένα μαντολάτο. Ναι. Γιατί υπήρχε μια ποδοσφαιρική ομάδα εκεί το Λιβαθό, ξέρετε, ο πρόεδρος είχε σώμα. Τα περίφημα μαντολάτα Κεφαλονιάς. Κύριε Βαγγέλη, μ' ακούτε? Παρακαλώ αγαπητέ μου. Σας αφήνω στα εθέρια χέρια του κύριου Κώστα, διότι έχω δουλειά, σας ακούω με θρησκευτική ευλάβεια. Ακούτε ο κύριος Κώστας να προσέξει πίσω, μην έχει κανένα μαχαίρι την επόμενη φορά σε Φανάκο να τον κοιτάξει την πλάτη. Βεβαίως, στο σταχτοδοχείο θα το φέρουμε, επιφυλάσσομαι. Για να σε ρωτήσω σε Φανάκο πριν κλείσεις. Πριν κλείσει, παρακαλώ, ο μυστικός δείπνος με τον Ιησού, ο Ιούδας ήταν από τα δεξιά ή από τα αριστερά? Νομίζω εκ των αριστερών ήταν, κύριε. Εκ των αριστερών ήταν. Νομίζω, ναι. Ήταν κομμουνιστής ο Ιούδας. Τι να σας πω, ρε. Αλλά δεν φορούσε εκείνο το τραγούδι που έβγαλε και ο τραγουδιστής που λέει εκείνο το πάνω. Πανακό θα λέτε και θα κλαίτε. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Έλα ρε, αφήστε τον Ιούδα τώρα. Εδώ... Κύριε Ραπτόπουλε, τι κάνετε, πώς είστε? Την παλεύουμε ρε φίλε, δεν μπορούμε να πουλήσουμε τον ΠΑΟΚ αδικημένο. Κύριε Ραπτόπουλε. Δεν ξέρω ρε φίλε. Εδώ ο κύριος Σάβας είπε τον κύριο Νίκο σήμερα στο τάβλι που παίζανε. Ετοιμάζουμε τα λουτρά της Θέρμης, κύριε. Τα λουτρά της Θέρμης ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε τα λουτρά. Εγώ τα λουτρά Λαγκαδά θυμάμαι. Εμείς θα πάρουμε τις Θέρμης, κύριε. Που ένας ποδοσφαιριστής του Αγροτικού Αστέρος, τι θυμήθηκα τώρα κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Τελευταία αγωνιστική που λέτε, έπαιζε να βγει η δόξα δράμα στην Αλφα Εθνική με τον Αγροτικό Αστέρα την πρώτη χρονιά. Ναι. Και ο κύριος Μανώλης Κεραμιδάς κάνει μια αλλαγή, βάζει τον Κώστα το Χανδράκι. Τον έβλεπε ο Βασίλης ο Μαμακίδης από το Σέντρε Μπακ. Ξανθόμαλή είχε ο Χανδράκης. Ναι. Που λέτε. Του λέει ένας παίκτης της δόξα δράμας, πειραμένος εκ Θεσσαλονίκης, εκ Νεαπόλεως. Ποιος είναι, ο Τσεβρετζής, ποιος? Όχι, ο Σάκης ο Καλυμάνης. Ναι, αγόρι μου Βασιλάκη, μη τρέχει αίμα λέει από το ποδαράκι σου, μη πες έτσι λέει. 1-0 είναι λέει, άστο λέει Βασιλάκη. Να πάει ναι. Άστο να πάει, τελείωσε το μάτς. Πήρε μεταγραφή μετά ο Βασίλης ο Παμακίδης, πήγε στην ΑΠΕ Λαγκαδά. Τώρα που θυμήθηκα τα λουτρά του Λαγκαδά, ξέρετε τι πρότεινε ο κύριος Σάβας, κύριε Ραπτόπουλε? Τι είπε. Του χρόνου σκέφτονται σοβαρά να κάνουν πρόταση στη καινούργια ηγεσία της ΕΠΟ. Του χρόνου το πρωτάθλημα να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με μείον 15 βαθμούς. Γιατί, κύριε? Γιατί, κύριε Ραπτόπουλε, κάθε χρόνο με 15 με 20 βαθμούς διαφορά, δεν θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι μια καινοτομία το ελληνικό πρωτάθλημα, κύριε Ραπτόπουλε, να ξεκινάει η δαθνοτσιμπουκωμένη ομάδα με μείον 15. Λέτε. Βέβαια. Και προτείνει ο κύριος Σάβας στους επόμενους αγώνες, εάν γίνεται με σύμφωνη τη γνώμη των διατητών, των αρχόντων του αγώνα. Έλα. Βεβαίως, κύριε Ραπτόπουλε, νομίζω ότι θα δεχτούν όλοι να παίζει με 10 παίκτες. Είστε στα πάνω και κελαϊδάς. Γιατί κύριε Ραπτόπουλε, δηλαδή κελαϊδάς. Βλέπετε πόσο βρήκε στο Στραματσόνι εκεί που έπαιξε ευθεία με 10 λεντέσματ και βρήκε στα πάνω, είσαι στα πάνω σου να πούμε. Κοιτάξτε, βρήκε στο Μπέρκ στα τελειώματα και το λέτε. Έναν Έλληνα τον τερματοφύλακα, όλοι οι άλλοι
μέχρι την ερμηνεία έχει τρελαθεί πόσες γλώσσες να μιλήσει η κοπέλα. Είσαι στα πάνω, κοζάρισες και την κοπέλα την ερμηνεία. Βέβαια, μα, έλεγε ο Γιώργος Καραϊσκάκης, έλεγε χαιρέτα καλαβαλάρες για να σε χαιρετάνε όταν ξεπεζέψεις, κύριε Ραπτόπουλε. Διάλειμμα, κύριε. Μία η ώρα μου φαίνεται, έχουμε διάλειμμα. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, να περιμένω για να πω καληνύχτα στο μακρινό Μπιλμπάο. Να πείτε καληνύχτα, γιατί είστε πολύ πάνω σας είστε και θα στεναχωρέσετε πολύ κόσμο, κύριε. Και να προσέχετε την πλάτη σας, κύριε Ραπτόπουλε. Την προσέχω, μωρέ. Έχω βάλει, πώς το λένε αυτό το τεθωρακισμένο που ναι, δεν πιάνουν οι σφαίρες και τα λοιπά. Εντάξει, προσέχω. Μάλιστα. Α, καλά, άλλη φορά θα σας πω για την περιπέτεια μου στην προσωπική φρουρά του Έλληνα πρόξενου στο Γιοχάνεσμπρουκ. Εντάξει. Καλή νύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Να είστε καλά, κύριε, διάλειμμα μισό λεπτό. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ραπτό, οι γονείς μου είναι μαζί στη δουλειά. Μπορεί να τσακώνονται κάθε μέρα, αλλά είναι μαζί 26 χρόνια. Ωρε φίλε, αυτό είναι μεγάλο άθλημα. Είναι το πιο δύσκολο άθλημα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. 90 όλα, κύριε, καλημέρα. Όλα. Ναι, 90 όλα. 90 συνέξιδε. Και λέει, επανέρχεται. Μπέναντι, σιγά. Να διαβάσω ένα μήνυμα του γιατρού που στέλνει για. Σιγά. Ηρακλειδέα. Ναι, Ηρακλειδέα σε χαλάει. Θα με κάνει φίλο Ντίτο, ρε φίλε. Μην το κάνει αυτό τώρα. Γιατί, φίλε, εσύ τι ομάδα είσαι. Εγώ είμαι μια ομάδα που είναι αντιθετή από τον Ηρακλειδέα. Αντίθετα από τον Ηρακλειδέα. Είσαι δηλαδή ξάνθη τι, Πανιόνιος, τι είσαι. Όχι, είμαι Πάο Κουρσόνα. Πάο Κουρσόνα. Έλα, σε θύμισα τώρα, Ναι. Πού είναι ο Κουρσόνας. Είναι κριτικός. Πού είναι, ο Κουρσόνας πού είναι. Στην Κρήτη. Σε ποιο νομό είναι. Στην Κρήτη. Ναι, σε ποιο νομό είναι ο Κουρσόνας. Μπορεί να είσαι στον Αγιο Νικόλα, μπορεί να είσαι στο Ζουνιανά, ξέρω. Α, εσύ και χαζοχαρούμενος. Έλα, καλά τα δικά μας τα παιδιά. Βγήκε ο Βαγγέλης από το εξωτικό, την εξωτική Γερμανία. Ναι, βγήκε. Βγήκε. Ναι, βγήκε. Ο Ευοσμίτης. Ο Ευοσμίτης. Που παντρεύτηκε και καλοπαντρεύτηκε και έφυγε στη Γερμανία και βλέπει με το μακαρονάκι το σορτάκι την Καστέλα. Ό,τι θες, Καστέλα παντρεύτηκε. Ναι, αλλά οδηγάει φλωρέτα, πεντάρα, γιατί έδωσε την τριάρα και 30.000. Εσύ από τι έπεσες, από φλωρέτα έπεσες εσύ, από τι έπεσες. Εγώ, ναι. Από τζιλιέρα, από ζούντα, από σάξ, από πολλά έπεσες. Από πέτα και το ριτσινόρ, το δυο. Να. Εγώ να φανταστείς, είμαι χαζός και δεν έχω πέσει από μοτοσυκλέτα ακόμα. Φαντάζεσαι να πέσω από μοτοσυκλέτα. Αυτό είναι τα μάξεις. Με τα Max Tracker, αλλά δεν τζαλακώθηκε. Τα μούτρα μου δεν. Ναι, ακόμα. Ναι, καλή ασφάλεια, κανικουστή μου, σ' αγαπάω. Ναι. Καλά, ρε, ναι. Γιφτοπούλα στο χαμάμ. Ναι. Πήγε και έκανε ολόκληρο βίντεο εκεί πέρα. Ότι έδινε του άλλου που βούκαρουν μέσα στο τούτη και ιστορίε για να βγει στα κανάλια. Όχι καλά, ποιο το λέει αυτό, έτσι είπανε. Τι, αφού σε δείξανε όλα και σε ξεφτέλνει άλλη του Ζαγοράκη παλιά εγκόμενα που την έδωσε ρουχάλα στο πάπα να πούμε. Και σε όλα να πούμε. Είναι και, ευτυχισμένο και γελάει μία και τέσσερα. Εκεί ολόκληρη. Εσύ, τι, ποιο, εγώ. Εγώ. Αλλά. Εσύ, ναι. Η Ζαγοράκη να είναι παλιά, όχι η σύζυγο που παντρεύτηκε και έκανε. Ναι. Σε όλα να πούμε ρομολιμέντο. Ποια είναι αυτή, δεν την ξέρω, ποιο όνομα. Η Πατλάκη, η Κλεπάτρα. Την Πατλάκη, την Κουτούμπονο. Δεν τα ξέρω. Τι είναι Κώστα. Πού να τα ξέρω. Ένα ορνικιό του ποιότη. Ένα εγώ με κουσκουσιάρικα πράγματα δεν ασχολούμαι. Σε έβαλε στο έψιλον του κανάλι και σε ξεφτύλε στο σαλαμπίρι μπίρι και το χαντήρι.
Ναι, δεν με λες εσύ άντρας πράγμα ρε χαζοχαρούμενη, τη λαμπύρη βλέπεις εσύ. Άντρε χαζοχαρούμενη σου με, ναι, λέγε. Γιατί ρε το πρωί δεν δουλεύεις, τι ακούς, βλέπεις τα πρωινάδικα ρε, δεν τρέπεσαι λίγο? Όχι, με τα σφυρίζεις τα φτύρια εγώ. Εγώ δεν με λες, δεν με λες. Με είπαν ότι ο άλλος λέει κανένα βίντεο, λέει μπισμπιζέ να πούμε ότι μπήκε κάποιος στο στούντιο, πέρασε από την πύλη, πέρασε από την Πικαντήλη, ανέβηκε πάνω, τους έκανε όλους γυάλα και πήγε και μάλλον σε λέει με τον Ραπτόπουλο, αλλά ξέρεις παίξανε να πούμε, πετάει ένας στον άλλο κλωστές και ο άλλος τον πετούσε πούπουλα. Ναι, δεν με λες. Εσύ γιατί... Δεν γίνεται αυτό, εσύ... ο άλλος τριάρια, τεσσάρια, άσους. Ναι, εσύ γιατί είσαι τόσο χαρούμενος. Τι είναι στη ζωή εγώ... σου. Ναι. Ναι, λοιπόν, θα μιλήσουμε σοβαρά. Άμα η μιλήσουμε... ο μαδούλης σου, ο ρουλάκι σου, το ρουλάκι σου, ναι, ναι, έκανε χινάρι στην μπάλα, ναι, και έχασε και με τη μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ. Ποιος? Έχασε, έλα. Ναι, έχασε με 7. Το είχε 7,5 πόντους, δηλαδή ο Μπουκ, τώρα δε Κώστα, εδώ ψηλιάζομαι τώρα. Θα μιλάμε ειλικρινά. Κάτσε ρε φίλε, έχασε με 7,5 πόντους. Όχι, με 7 πόντους. Ε. Στους 7,5 ήταν διπλό, στο Ολυμπιακό. Ναι. Στους 7 ήταν άσος, στο στοίχημα θα το παιδες. Και το κάνετε και χάνει στους 7 πόντους. Ναι. Μήπως την κάνει η δουλειά αυτή η κίτρινος ο χορηγός που είναι εδώ στην κόκκινη φανέλα και του κάνει ακριβώς στους 7 πόντους να το παίξει όλη η Ελλάδα. Καλέ, καλέ σε πέρασα για χαζό, αλλά εσύ κάνεις το χαζό, δεν είσαι. Μισότρελος είμαι ρε Κώστα. Ναι, κι εγώ μισότρελος είμαι. Θες να ενώσουμε τις τρέλες μα, να τις κάνουμε μία. Ναι. Καλό Βιτόλ, το παίρνω 39,90. Να. Με κορόλο. Μπράβο. Θα τον αφήσει να βγει. Θα τον αφήσω, ναι. Θα τον αφήσει. Ναι. Πέσανε η εκκλησία. Σήμερα πέρα το χινά, τσίπησε τον μπουταλάκι. Πάει, τελείωσε. Πήρε πόντο Ηρακλή. Κλείσε. Φτάνει. Μετά θα αρχίσει να ρετάρει, μετά δεν θα λες τα φωνήματα, θα λες τα σύμφωνα μόνο. Σε κάνα τέταρτο δεν θα δέλεσαι ούτε τα σύμφωνα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, Βίλε. Έλα, Κωστά. Καλώς τον. Καλησπέρα, ο Χρήστος Αμφιάλη είμαι. Γεια σου, ρε Αμφιάλη, τι κάνεις? Καλά, είσαι Κωστάκο. Καλά είμαι, μωρέ, δουλεύω. Ήμουνα προηγουμένως, ήμουνα με κάτι φίλους εδώ από την Αμφιάλη. Είναι από την Αλεξάνδρεια αυτή. Μένουν εδώ στην Αμφιάλη. Παλιοί φίλοι, παουτζίδες. Ναι. Είχαμε πάει στην ταβέρνα του Ζήκου, ρε, που σου έχω πει και πει. Ναι, τώρα, ρε, την πραγματική ταβέρνα. Στην ταβέρνα, στο ειδικό εδώ πέρα. Και σε θυμηθήκαμε, λέω, πού είναι ο Κώστας εδώ πέρα να θα πει κανένα ποτήρι. Όχι, ρε φίλε, πραγματικά σε εκείνη την ταβέρνα θα πίνα. Ωραία, Κώστα, σου λέω με το που μπαίνεις μέσα, νομίζω ότι είσαι στο έργο. Δεν μου λες, ποια περιοχή είναι η ταβέρνα? Είναι περιοχή Δραπετσόνα, σύνορα Δραπετσόνας και Κερατσίνη. Λέγεται το ειδικό αυτή η ταβέρνα. Ναι, ρε φίλε, το έχω διαβάσει, ρε φίλε. Και το έχω δει και φωτογραφίες. Είσαι μέσα, νομίζω ότι είσαι μέσα στο έργο. Όπως ήταν το ψυγείο, οι φωτογραφίες, τα αυτά όλα μέσα. Εκεί γυρίστηκε, ρε φίλε. Εκεί γυρίστηκε, ναι, ναι. Εκεί... Και έρχονται όλο γεροντάκια μεγάλα, δεν πάνε νέοι. Έρχονται γεροντάκια, πίνουν κανένα κρασάκι, πίνουν καμία σαρδέλα, καμία αυτή και κάθομαι εκεί. Είναι ωραίο μεζοδοπολείο, έχω διαβάσει εγώ ωραία, ναι, πράγματα. Έχει καλούς, ναι. Είναι Μερακλής αυτό που το έχει. Ναι, είναι, ναι. Μερακλής και είναι ωραίο μεζοδοπολείο. Μπράβο. Και σε θυμηθήκαν οι παουτζίδες, λέω, είχα πει του φίλου μου, λέω, του Ραπτόπουλου. Άμα κατέβει κάτω, θέλω να το επισκεφθεί αυτό το μέρος. Τι λέγανε οι παοξίδες κάτω, τα παιδιά, τι λέγανε, τι λέγανε? Κοίταξε, Κώστα, το απόγευμα ακούγαμε μία εκπομπή του Παναθηναϊκού. Εδώ στο αυτό δεν το είναι στη Θεσσαλονίκη, των οργανωμένων. Ναι. Και τα είχαν βάλει πάρα πολύ με τον Αλαφούζο. Ναι. Να πάρει τα λεφτά σου, λέει, και να σηκωθεί να φύγει, ρε, του λέει. Ναι. Έδωσε παράταση, λέει, στο Στραπατσόνι. Φαντάσου, του λέει, τι θα γίνει αν ο Παναθηναϊκός χάσει από την ΑΕΚ. Δεν θα σου πούμε τίποτα άλλο. Φαντάσου, εδώ είπαμε να τελειώσουμε. Θέλουν να πάρουν, λέει, τον αυτόν, ναι, του. Πώς το λένε, του. Τον Ουζουνίδη. Γιατί όχι? Το θέλανε, ναι. Και του λένε, είσαι υπεύθυνος, εμείς περιμέναμε, λέει, να του δώσεις φύσημα και του δίνεις, λέει, παράταση. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, εσύ πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα, του δώσε παράταση? Είναι καλό ή κακό? Κακό. Κακό, ε. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είναι ότι έχασες το Καραϊσκάκι. Ναι. Είναι ότι, δηλαδή, να σου πω κάτι. Άμα, ας πούμε, πλημμυρίζει το σπίτι σου,
Αλλά εσύ έχει κλείσει τα φώτα, έχει κλείσει τι βάνε, έχει κλείσει και τα. Και γίνει μια στραβή και πλημμυρίζει το σπίτι. Δεν φταίει. Το πολέμησε. Αν όμω φύγει, ανοίξει τη βρύση, ανοίξει τη βρύση του μπάνιου, δεν στάζει αυτό κτλ. Σηκωθεί, φύγει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν τον σεβάστηκε τον Ολυμπιακό, δεν τον έκλεισε. Είχε τρόπο να παίξει ο Παναθηναϊκός, να σε δυσκολέψει, να σου πάρει χ, να χάσει με ένα 0, να χάσει με 2-0, με 2-1, αλλά με μάχη, με δύο χέρια σχέδιο. Μπαμ, μπαμ, δύο μπουνιές να σε ρίξει κάτω. Θα το ρίξει κάτω, καταλάβες. Επίσης, αυτοί αφήσανε υπονοούμενα ότι γύρω από τον πρόεδρο, ναι, από τον Αλαφούζο, ναι, είναι όλα τα γλυφταριά. Α. Όλα τα γλυφταριά έχουν πέσει, λέει, και σου τρώνε τα λεφτά σου και είναι γλυφταριά. Δεν πονάει κανένα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Για όλα ποιος... τα γλυφταριά. Και κάτι άλλο του λέει που δεν έχεις εσύ, το έχει Ολυμπιακός. Ότι... δεν έχεις αποδυτήρια, του λέει. Μπαίνει ο άλλος ο τρελός μέσα, ο γέρος, λέει, και έχουν αποδυτήρια. Εσύ δεν έχεις αποδυτήρια και ούτε πρόκειται να έχεις. Μάλιστα. Το είπαν αυτό, γιατί είναι μέσα στα προγράμματα. Δεν έχεις αποδυτήρια. Εδώ λέει που πρέπει να μπαίνει ο Σίλβα και είναι, λέει, διακοσμητικό στοιχείο. Ο άνθρωπος ξέρει τεράστια μπάλα, αλλά δεν μετράει, λέει, η γνώμη του καθόλου. Τον έχετε απορρίψει τελείως. Πάντως είναι κρίμα. Από τον Νοέμβριο να μετράμε πρωταθλητή. Αυτό, Κώστα, κάθε Νοέμβριο μήνα έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα. Φέτος δεν περίμενα. Δεν το περίμενες, Κώστα, όχι. Σε είδα χάλια. Δεν περίμενα, είμαι σε Ολυμπιακή. Εγώ σε είδα χάλια, σε είδα με προβλήματα. Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, λέω, όπως ξεκίνησε φέτος. Δεν είχε άλλες χρονιές, δεν ξεκινάει έτσι. Όπως ξεκίνησε φέτος, λέω, τελειωμένος είναι ο Ολυμπιακός. Και κάνει καβάτσα, ανέβηκε και ο άλλος που δεν τον πάω, Κώστα, ο Σίλβα, ανέβηκε, ρε, Κώστα. Ποιος, ο κοντός? Ο Σίλβα, μου λες αρέσει και εσένα, ο Σίλβα. Ο κοντός, φίλε. Αυτός, μωρέ, ο... Ο κοντός, ο Χαφ. Ο Χαφ. Ναι. Κι ο Σεμπά. Ακού να δεις, έκανε ωραίο ντουμπλάρισμα στο, ναι, Ρέτσο, στο Ρέτσο τον προστάτευσε πάρα πολύ, όπως και ο Σεμπά. Κλείσαν την αδυναμία, μόλις έβαγε την κάρτα ο Ρέτζος. Ναι. Έκλεισε πολύ, τον άλλαξε. Αν είδε εσωτερική αλλαγή, τον έβαλε εκεί να πηγαίνει να μπουκάρει και να κάνει, ας πούμε, ντουμπλαρίσματα. Ναι. Αλλά το καλό είναι ότι έχει ανέβει ο Φορτούνης, γιατί έχει αυτόν πλάτη και τον Μιλιβόγεβιτς. Είναι δύο διαφορετικοί χαφ ο Μιλιβόγεβιτς με τον κοντό. Είναι ο ένας ψηλός δυνατός, ο άλλος κοντός διεισδυτικός. Ψηλός ο ένας, κοντός ο άλλος. Θα βγει, μπορεί να βγαίνει και σε εναλλάξει με τον Φορτούνη. Δηλαδή, μπορεί ο Φορτούνης να κάνει τρεις κούρσες να κουραστεί και να πει, κάτσε τώρα πίσω. Θα κάνω, ναι, εγώ την άλλη την κούρσα. Θα τυχωθώ εγώ, ας πούμε, εκεί πέρα. Μπράβο. Είναι καλό, καλή τριάδα βρήκατε. Εν τω μεταξύ, Κώστα, έχει ανέβει και το παλιό σκύλο αυτό ο Σεμπά. Να πούμε, δεν τον είχα για έτσι. Εγώ τρέχει τρεχαντήρι. Αυτό το παλιό σκύλο Σεμπά. Τρεχαντήρι έχει γίνει. Πατάει περιοχή, κάνει, ναι, γκολ, χάνει ευκαιρίες. Ναι, και αλλά... γενικά βρήκε ρυθμό, πατήματα σε μια περίοδο όπου ήσουν πολύ μέτριος έως κακός. Ναι, ναι, ναι. Βρήκες άλλους χειρότερους από σένα και έκανες το άλμα. Αυτή είναι. Και ανέβηκες, μπράβο. Βρήκες χειρότερους. Βρήκες ταγάρια. Μπράβο. Βρήκες το ταγάρι την ΑΕΚ, βρήκες το ταγάρι τον Παναθηναϊκό, βρήκες το ταγάρι τον ΠΑΟΚ και. Και ξέρεις, Κώστα, και ξέρεις κάτι, και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό είχες καλύτερη ψυχολογία. Και ξέρεις... Ενώ με τον ΠΑΟΚ δεν είχες ψυχολογία στο Καραϊσκάκι, γι' αυτό πήγε να χάσεις. Τώρα και με τον Παναθηναϊκό είχες καλύτερη ψυχολογία. Και δική μου, με την ΑΕΚ είχες πολύ δική μου εδώ πάνω, ψυχολογία. Οι δικοί μου εδώ πάνω χαίρονται, γιατί, ναι, λέει ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Σωστό. Και το δυσκόλυμα. Τι να το κάνω εγώ αυτό όμως. Είναι ένα κομμάτι. Γιατί σου είπα, μπήκε μέσα στο Καραϊσκάκι και ο Ολυμπιακός και η ψυχολογία του ήταν πολύ χάλια. Ενώ με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ ήταν ανεβασμένη. Έκλεισε, τα λέμε. Μα είναι δυνατόν να χαρώ, να χαρώ επειδή. Κόντραρα περισσότερο τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι που δεν τον κόντραρε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τι να πω, η Λάρισα δηλαδή που τον κέρδισε, τι πρέπει να κάνει. Φέστιβαλ, να πούμε, κινηματογράφου, να δείχνει, ξέρω εγώ, την ιστορία της ΑΕΛ κανένα χρόνο εκεί. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα. Έλα, ρε γιατρό, τι έγινε. Λοιπόν, μια για τον Μάρτινς, μια μικρή παρατήρηση. Ναι. Για μετά να πάω στο πρόσωπο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει κάνει full προετοιμασία με την Ολυμπιακή ομάδα της Πορτογαλίας. Δηλαδή ο παίχτης ήρθε έτοιμος, προετοιμασμένος. Σε φούλε ρυθμούς. Ναι, ναι. Το Γενάρη, αν είναι όντως τόσο καλός. Ο άνθρωπος ήρθε από άλλο επίπεδο, έτοιμος. Θα τον δούμε. Αν είναι τώρα εκτιμένη ταχύτητα ή αν όντως είναι τόσο καλός. Θα τον δούμε. Ναι. Από εκεί και πέρα. Γι' αυτό που πες για το Λιάγκα και για τη Σκορδά. Υπάρχει παράδειγμα στην ελληνική showbiz για το ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνεται ποτέ. Δεν πρέπει να γίνεται ποτέ. Ναι. Εγώ, κοίταξε, γιατρέ, εγώ δεν το λέω μόνο για τη showbiz. Εγώ λέω και για τις δικές μας τις ιστορίες. Δηλαδή,
να κρατάς το ίδιο μαγαζί με τη γυναίκα σου, ας πούμε. Να έχεις, ξέρω εγώ, ένα εμπορικό κατάστημα και να είσαι μαζί. Ή να είστε μαζί στο φούρνο. Να είστε συνεταίροι, και άλλο πράγμα είναι να είστε κυρίω υπάλληλοι σε μια εταιρεία τρίτου. Ναι. Δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Από εκεί πέρα για τον Παπαμιχαήλ, ήταν ένας πάρα πολύ καλός τοπιός, ο οποίος δυστυχώς επισκιάστηκε από την Βουλιδράκη χωρίς να το αξίζει εκείνη. Όχι, δεν το αξίζει εκείνη, αλλά. Ναι. Και αυτός έκανε λάθος. Έπρεπε να παίξει με τη Λάσκαρη, έπρεπε να παίξει με άλλη ηθοποιό. Με τη Μιράντα Κουνελάκη, ξέρω εγώ. Δεν έπρεπε να. Αλλά ο Φίνος όμως τους ήθελε παρέα γιατί οικονομούσε. Ο Φίνος. Το χρησιμοποίησε. Ναι. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Εγώ, άμα ήμουν Ίβιτς και ήθελα να μείνω στον ΠΑΟΚ, ξέρετε τι θα έλεγα. Πρόεδρε, διώξε μου, ξέρω εγώ, αυτό το σακό και τράβα φέρε μου το Σιώπη. Κατά τέτοια ερχόμενα σε εσένα, ο πρόεδρος. Ναι. Ο οποίος Σιώπης θα κάνει 2-3 εκατοστάρια, θα μου κάνει τη δουλειά. Εμείς το Σιώπη με τον Ηρακλειδέα τον γιατρό τον είχαμε ανακαλύψει καιρό πριν. Καιρό πριν. Και δεν είναι μόνο ο Σιώπης, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα αμυντικά χάφα αυτά, ποιος είναι καλύτερος από τον Κάτσα? Α, όχι, τίποτα. Χαμηλά κανένας. Κανένας δεν είναι καλύτερος από τον Κάτσα. Δηλαδή ο Κάτσε θα έπεσε αυτή τη στιγμή σίγουρα. Είναι πάρα πολύ καλός. Με αυτούς εδώ που φέρανε, βέβαια έπαιζε. Για τον Τζιόλι δεν συμφωνώ. Δεν μου αρέσει σαν παίχτης. Επειδή έχεις πει, έχεις συγκρίνει δύο χαφ του ΠΑΟΚ με Κάτσε και Τζιόλι. Ο Κάτσε είναι, δεν το συζητώ. Δεν είναι. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Είπε ένας φίλος για τον Παναθηναϊκό, για γενικό αρχηγό. Αν θέλανε να βρουν γενικό αρχηγό στον Παναθηναϊκό, μπορούσε να βρουν να μπαίνει κάποιος μέσα για να κλαρίνω στα αποδυτήρια. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Καλιτζάκης. Ο Καλιτζάκης είναι κορίτσι, δεν το ξέρω. Κορίτσι εννοώ με την έννοια. Δεν, ο Καλιτζάκης δεν είναι αυτό που μιλήσει. Εκτός αν τον μπερδέψουμε με τον Κολιτσιδάκη. Ποιος? Σε εισαγωγικά, όμως ήταν ο Κολιτσιδάκης. Ναι. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης, ναι. Αυτός θα μπορούσε. Ο Καλιτζάκης ήταν πολύ λαό-λαό. Τέλος πάντων, είναι δικό του θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα τώρα, στους σουπεράδες για να σε κλείσω. Λέει ένα μήνυμα, πριν μου πεις, γιατί μπορεί να μην το προλάβαμε, ό,τι ακριβώς λες έχει ήδη γίνει, λέει. Δώσαν χέρια ο Τσιμπούρ με τον οπαδό και ο σύνδεσμος τον κάλυψε στην εκπομπή του σήμερα. Ακούστηκε και... Αυτό ήθελα να σου πω, ακριβώς αυτό. Ναι. Ότι οι σουπεράδες, να το πάω αντίστροφα, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα και αν γινόταν αυτό που έγινε με οπαδό και το Τσιμπούρ, θα βγαίνουν και θα ουρλιάζουν γιατί δεν χαμπαριάζουν. Δεν καταλαβαίνουν. Θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες οπαδοί εκτός από τους σουπεράδες είναι γκάου. Όχι, αυτό το κάνανε. Εγώ τους έδωσα το στίγμα ότι αυτό το τσαμπουκαλίκι που έγινε θα πρέπει να περάσει τα αποδυτήρια για τα μάτς. Γιατί η ομάδα είναι φλωρούμπα. Είναι οι μόνοι που είναι ικανοί να το καταλάβουν και να αφήσουν τις κουστανέλες. Και πήγανε οι ορολογίτες, οι άμπαλοι να πούμε, οι άσχετοι. Και επειδή οι σουπεράδες το κάνανε το σωστό. Και εγώ το λέω που με τους σουπεράδες έχω άσχημη σχέση, ας πούμε. Αλλά το σωστό θα το πω. Μπράβο τους σουπεράδες. Πανέξυπνη επικοινωνία. Και θα πάνε να κάνουν στην Κρήτη ομάδα και κόσμο τσαμπουκαλίκι, να πούμε. Έτσι, θα πάνε να δουν στον πόλεμο. Πώς θα γίνει. Τι θα πάνε στον πόλεμο, σαν τα κοριτσάκια. Να σου πω. Ιερολογείτε στον κόσμο τους. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Επειδή το παίρνουν σουπεράδες είναι λάθος. Λάθος. Αν ο Τσιμπούρη παίχτησε αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Και έκανε αυτό το πράγμα απέναντι σε έναν οργανωμένο του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και οποιοδήποτε, θα ουρλιάζανε οι οπαδοί. Ναι. Για το... Πάρτε του το κεφάλι, κάντε το. Ναι, ναι, ναι. Όλοι που είναι σε θέση να καταλάβουν αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά είναι σατανάδες, Μιχαλή, είναι σουπεράδες. Οι σουπεράδες είναι σατανάδες. Αυτό το πράγμα θα του ανεβάσει κατηγορία, να το θυμάσαι. Ναι, μπορεί να είναι ένα κλικ, γιατί λείπει από τον Άρη. Ούτε η τακτική λείπει, ούτε οι καλοί παίκτες λείπουν. Λείπει το παλικαριλίκι, ναι. Αυτό το πράγμα και μπράβο τους που το καταλάβανε. Δηλαδή, εγώ του βάζω το καπέλο. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν είχε γίνει στον Ολυμπιακό, θα ουρλιάζανε τους καλάδες και αυτό και διώχτε τον έτσι και διώχτε τον αλλιώς και το οτιδήποτε. Γιατί δεν καταλαβαίνουν, είναι γκάου. Μπράβο όμως και σε αυτό, αυτό που έφαγε το τριάρι, γιατί και αυτός γαϊδούρι τον είδα ότι ήταν, δεν ήταν κανένας πεθαμένος, αλλά γαϊδούρι πιο ψηλός από τον Τσιμπούρ, που το είδε δηλαδή πιο λογικά, που δεν με έβαλε μέσα να πούμε. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, όχι με. Τον εγωισμό δεν τον έβαλε. Μπράβο, εγώ δεν το περίμενα. Μπράβο. Άνθρωποι σαν τον Τζιμπούρ έχουν μάθει να παίζουν ξύλο από τα τρία τους, από τα πέντε τους. Ναι, ναι, ναι. Να κάνουν οι δικοί μας, οι συμπατριώτες μου, όλοι μαζί, και εγώ μέσα. Ναι, ναι. Όχι, δεν μπορούμε. Όχι. Δεν μπορούμε να τους συνεχίσουμε. Όχι, όχι. Όχι. Και χαιρετώ, καλό ξημέρωμα και κρίμα για τον Μηρακλή, γιατί σε επίστρεψα. Γεια χαρά. Η γενιά των πατεράδων μας ήταν άλλη γενιά. Εμείς είμαστε του γυμναστηρίου Φλόρι. Άντε, μπράβο. Οι άλλοι ήταν αλυταράδες.
Εμείς γεννηθήκαμε, ναι. Οι άλλοι γεννηθήκαν στις Αλάνες. Κατάλαβες τι γίνεται. Εμένα πήγε ο πατέρας μου σαν παίκτη στο Κάλιαρι και πλακωνότανε με τον Αλμπερτόζη που ήταν πνιγμάγος. Βέβαια τον έσωσε ο Καντίνας τον πατέρα μου, γιατί ο Καντίνας είναι βόδι. Μιλάμε για βόδι. Έκατσε ένα μπουκετίδι τον Αλμπερτόζη, ένα τέταρτο κάτω ο Αλμπερτόζη. Το σκότωσε. Και πήγανε μετά οι καραμπινιέρι και πλακωθήκανε για τους καραμπινιέρι. Ήταν άλλοι ταράδες όμως. Αυτή το Άρη δεν είναι. Με την έννοια, εμένα ο πατέρας μου στα 67, πλακωνόμουν εγώ με ένα γαϊδούρι, με τραβούσαν εμένα κτλ. Και καθάρισε ο πατέρας μου στα 67 του. Το φαντάζεσαι 30 χρονών, center back στον Άρη, ας πούμε. Εμένα τον πλάκωσε, ο άλλος ήταν 40, ο άλλος 67. Και τον πλάκωσε, μην ταράσω, συγχωρεμένος. Ξύλο, μπουνίδια αυτά. Τι γίνεται, ρε, πως του λέω. Ένιωσα άσχημα εγώ. Αλυταράδες. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλώς τώρα. Μαχητές, ναι, τέτοιοι. Την άναβε ο Σιρόπουλος στην ιστορία. Όπως στον ΠΑΟΚ την άναβαν οι άλλοι την ιστορία και καθάριζε ο Φουντουκίδης. Καθάριζε ο Φουντουκίδης. Εγώ έχω δει, μια και μιλάμε για ξύλο, δύο λεπτά. Καβάλα ΠΑΟΚ τον ΚΑΠΑ 20. Έπεσα εγώ στην ΚΑΠΑ 20. Ακούς Γιάννη. Καβάλα ΠΑΟΚ 3-4. Στην Καβάλα. Και αυτό και ιστορίες, καβαλιώτες. Ξέρεις, οι καβαλιώτες δεν ήταν και τα καλύτερα παιδιά. Μα και μου και πέτρες και αυτά. Και μπαίνουμε στα ποδητήρια και κοτρόνια και αυτό και τα λοιπά. Και έρχεται ένας χωροφύλακας και λέει: δεν μπορώ να σας αυτό, να σας κάνω. Και λέει: ο Φουντουκίδης θα βγούμε έξω, λέει έτσι. Δεν θα μιλάτε, λέει: θα χτυπάτε. Και λέει: εγώ θα βγω πρώτος. Μετά θα βγει ο Πετρίδης, θυμάμαι τα ονόματα. Μετά θα βγει ο Τίκας, μετά εσύ Ραπτόπουλε, μετά θα βγει ο άλλος. Τον Παρασκευάδη που ήταν μια μπάτσα ο καημένος, τον αφήσαν τελευταίο. Λοιπόν, δεν προλάβαμε εμείς. Τι να κάνουμε, 19 χρονών ήμασταν. Έχεις δύο Αστερίξ Οβελίξ, τον Αρίστο τον Φουντουκίδη. Κολόβλαχοι καβαλιώτες, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, τέλος. Μέσα στο πούλμαν πίσω. Μα νιώσαμε άσχημα, τους έδινε ο προπονητής μας. Τους ακάτριψε στο ξύλο, μιλάμε για. Εγώ πράγμα τέτοιο δεν έχω δει. Ένα βόδι εκεί πέρα χτίστη τι ήταν ο Φουντουκίδης, τον έναν τον τελευταίο τον έδωσε σφαλιάρα. Και ακούστηκε σφλάτ, ένα πράγμα τέτοιο. Και ο άλλος λιποθύμησε. Τι μιλάμε τώρα. Άλλοι άντρες αυτοί. Συνέχισε, φίλε. Καλημέρα. Έλα. Καλώς τον. Για το. Από εδώ από το Θεσσαλονίκη, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές. Καλώς τον. Να σε ρωτήσω για τον Τζιμπούρ, ποια γνώμη. Δεν θέλω να σε ρωτήσω αυτό, αλλά δύο πράγματα θέλω να πω. Απλά για τον Τζιμπούρ θέλω να πω τη γνώμη σου. Καλά έκανε ή κακά έκανε. Καλά έκανε ο Τζιμπούρ και καλά κάναν και οι σουπεράδες και του είπανε καλά ξηγήθηκες και αυτό να το περάσει στα ποδητήρια. Πολύ μεγάλη μαγιά έγινε. Πολύ μεγάλη μαγιά έγινε. Μπράβο τους. Πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια λέω καλή κουβέντα για το Super 3. Τι από την αλήθεια. Την αλήθεια θα σου πω. Την αλήθεια θα σου πω. Έτσι. Όχι, όντως. Απλά επειδή έκανες μια κολοτούμπα με τη Λαμπύρη, γιατί εσύ έχεις βγει τη Λαμπύρη και πριν την έκανες. Τώρα όντως θυμάμαι ότι είχες πει ότι. Ξέρω, επειδή σε παρακολουθώ και είχε τηλεθεατή και το ραντίο κτλ. Πες ναι. Όταν είχε γίνει το σκηνικό με το Σιφάκη στο Καπτατζόγλιο πριν καμιά 7 ετία. Ναι. Είχες πει ότι. Κακός ο Σιφάκης, ας πούμε, δεν του τράβηξε. Κακός ο Σιφάκης δεν κοπάνησε τον Ηρακλειδέα, ναι, κακός. Ωραία, οπότε εντάξει, συμπίπτουν ακόμα. Αλλά και μπράβο, αλλά και μπράβο και στον άλλον που λέει μπράβο ρε φίλε, μπορεί να το περάσει την ομάδα αυτό. Κοίταξε, ο ποδοσφαιριστής, ο χώρος, ο ποδοσφαιρικός είναι το σπίτι του. Είναι ο χώρος, είναι ιερός χώρος για αυτόν. Δεν μπορείς να μπεις μέσα εκεί. Πώς είναι το άσυλο ρε παιδί μου, που λες εκεί το πανεπιστημιακό άσυλο, δεν μπαίνει κανένας. Απαγορεύεται να μπεις. Αλλά εντάξει, τώρα στην Ελλάδα εντάξει, είμαστε και λίγο Βαλκάνοι. Εμείς μπαίνουμε, κάνουμε. Αυτό που λέτε, ναι. Εγώ θέλω να μου αφήσει να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Θα σου κάνω τη μία, θα μου απαντήσει και θα σου κάνω και την άλλη. Δηλαδή, να μην σου πάω πολύ χρόνο. Πάμε. Αλλά θέλω να την κάνω κανονικά, ρε παιδί μου. Να πείξω και να μου πει τη γνώμη σου κανονικά. Βεβαίως. Εγώ είμαι παντός του ΠΑΟΚ. Πολύ καλά, δεν έχω κανένα συμφέρον από την ομάδα. Δεν κοιτάω να χωθώ, ας πούμε, κάπου που να μεταΐζει η ΠΑΕ. Είσαι ανιδιοτελής. Ωραίος. Και σαν και εμένα, έτσι είναι πολλοί άνθρωποι. Οι περισσότεροι. Που αγαπάνε την ομάδα τους, που τη βάζουν πάνω από πολλά πράγματα. Καλώς, ακούς, δεν έχει σημασία. Ο οπαδισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ας πούμε, στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Το έχω μελετήσει. Και θέλω να μου. Καλά, εντάξει, προφανώς. Και θέλω να μου πεις εγώ, ας πούμε, έτσι. Άσε το οικονομικό. Που οι εποχές είναι δύσκολες, έτσι. Μέχρι και το δεκάρικο έχει αξία. Ναι. Άσε αυτό όμως. Θα σου απαντήσω με κάθε ειλικρίνεια. Ρώτησε μου ό,τι θέλεις. Άσε το δεκάρικο. Τα χιλιόμετρα που κάνεις, τα τραβήγματα που τρως, οι φασαρίες, το ένα, το άλλο. Αν αξίζει τον κόπο. Που ακόμα, άλλο θέλω να σου πω, που ακόμα και αυτοί που μπλέκουν σε φασαρίες επειδή δεν μπορούν να κάνουν πίσω,
Δηλαδή αυτό το σκηνικό που έγινε στο Μενίδη, δεν ξέρω αν διάβασε. Στο Μενίδη οι Παοκτσίδες ήταν άντρες με αλφα κεφαλαίο, γιατί τα τελευταία χρόνια μάθαμε, πετάει ένας ένα μπουκάλι από μακριά, ο άλλος πετάει μια κροτίδα από μακριά. Σταματήσανε το τρένο, σταματήσανε το τρένο και ήρθαν σε μάχη σώμα με σώμα. Πολύ αντρίκιο. Τώρα, πόσοι φάγαν, πόσοι δώσαν, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι το τρένο δύσκολα το σταματάς εκεί κάτω, στο άγνωστο. Γιατί πας στο άγνωστο, οι άλλοι είναι οργανωμένοι, οι άλλοι σου κάνουν επίθεση. Αλλά η τρέλα του Παοξή, ευτυχώς που πήγε εκεί, εγώ δεν θέλω να χάσουμε κανένα παιδί. Το να πέφτουν μπουνιές δεν με πειράζει. Εγώ φοβάμαι μην βγει κανένα μαχαίρι και χάσουμε κανένα παλικάρι. Αυτό φοβάμαι. Καμιά χοντράδα μην γίνει, φοβάμαι. Το ξύλο δεν το φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι το μαχαίρι, το πιστόλι, το ύπουλο. Κατάλαβες. Αυτό είναι εμένα που με φοβίζει. Θα σας ρωτήσω τώρα όλοι αυτοί έτσι, γιατί αυτό είναι μια μικρογραφία του κόσμου και του λαού του ΠΑΟΚ. Που τραβάνε ό,τι τραβάνε για να πάνε να φωνάξουν για την ανιδιοτελή του αγάπη. Του αξίζει να έχουν αυτή την αντιμετώπιση από την εταιρεία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ? Δηλαδή, εγώ δεν είμαι οπαδός. Αν οπαδός δεν με σέβεσαι. Το ξέρω, το βλέπω. Πάει ΠΑΟΚ, δεν με σέβεσαι. Όταν βάζεις 11 άτομα μέσα και παρουσιάζουν αυτή την εικόνα την αδιάφορη, γιατί δεν είναι ήταν αυτό που λέει. Το αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο. Κοίταξε, ο λαός του ΠΑΟΚ, άκουσε να δεις, έχει μια ιδιορυθμία. Ιδιομορφία, μάλλον, όχι ιδιορυθμία. Επειδή είναι καβιάρης ο λαός του ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικά, άκουσε με, θέλει να βλέπει ταχύτητα. Παίκτες γρήγορους και παίκτες μαχητές. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Αυτό λοιπόν ο κύριος Σαββίδης δεν μπόρεσε αυτή τη χημεία του κόσμου. Δηλαδή, εγώ πήγαινα στην Τούμπα, ας πούμε, πρόλαβα, είμαι μεγάλος, με ένα θειό μου Παοξή και σηκωνόμασταν, ξέρω εγώ, και χανόταν ευκαιρίες. Παμπούμ, σέντρες, ιστορίες. Είχε μια γοητεία το ποδοσφαιρικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι λίγο, πώς θα σου το πω, λίγο. Αυτό που λέει. Ναι. Θες να συζητήσω μη ποδοσφαιρικά αυτό. Και να μου πεις αν έχω δίκιο. Για να ακούσω. Ξέρεις τι μου θυμίζουν όσοι μπαίνουν πλέον στον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ? Για πες μου. Παλιούς αριστερούς και συνδικαλιστές που πλούτησαν. Σταμάτα. Το πες, φτάνει, τελείωσε. Έκανες τη μεγαλύτερη ατάκα, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να φέρουν παίκτες τεχνίτες και γρήγορους. Γρήγορους, γρήγορους. Γιατί ο ΠΑΟΞής μπορεί να είναι Θεσσαλονικιός αργός. Ενθουσιάζεται όμως με το γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε άλλο αργούς. Γενικότερα, στον αθλητισμό. Θέλω να ξεσηκωθώ από την καρέκλα μου, να με σηκώσει η ομάδα μου και ας χάσει τα γκολ. Αλλά δεν μπορώ τον αργό. Δεν μπορώ τον οχελικό. Δεν μπορώ τον μη μαχητή. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Να σου κάνω και τη δεύτερη ερώτηση. Κάνε μου τη δεύτερη ερώτηση. Έλα. Τώρα δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια, πιο παλιά υπήρχαν οι εφημερίδες, έτσι, έπαιρνες μια εφημερίδα, ας πούμε τη διάβαση, έβλεπες το μάτς, περίμενες την άλλη μέρα. Ή ξέρω εγώ, μετά που προχώρησαν τα χρόνια, έμπαινες στο ίντερνετ, διάβαζες κανένα site. Τώρα, 2015-2016 κτλ. Εγώ ας πούμε φεύγω από το σπίτι μου και πάω στο γήπεδο, έτσι, τώρα μένω και Θεσσαλονίκη και όλα. Σωστό. Από το γήπεδο με έχω μετακομίσει πάνω πλέον εγώ, άλλαξα τώρα ζωή. Ναι. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και είμαι πάνω, έτσι, και πάω γήπεδο κάθε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, παντού. Δίνω το εισιτήριό μου, μπαίνω μέσα, παρακολουθώ, προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα, βλέπω όλο το μάτς, δεν φεύγω πριν το τέλος. Κάνω αυτό που θα έπρεπε να κάνει, ας πούμε, ένας κανονικός οπαδός, ναι, βέβαια. Ούτε καν ένας υπερμάχημος θέλω να το παίξω τίμω, ούτε τίποτα. Νορμάλ πράγμα. Ωραίος. Και γυρίζω, ας πούμε, στο σπίτι. Και. Μπαίνω στο Facebook. Και. Να δω τι πρέπει να βλαδίσω λίγο. Και βλέπω, ξέρω εγώ τώρα, αναλύσεις επί αναλύσεων, ξέρω εγώ, από 500 άτομα, μία ώρα πριν τελειώσει το μάτς, μία ώρα πριν ξεκινήσει το μάτς, 10 λεπτά που τελειώσει το μάτς. Για εξήγησέ μου λίγο. Εγώ που πάω στο γήπεδο και βοηθάω την ομάδα εμπράκτος, το έχω και εγώ τις απαιτήσεις μου έτσι και θα τις πω και θα τις εκφράσω με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ εν καιρό. Είμαι βλάξ. Όχι, δηλαδή... είσαι εκτός σύγχρονης τεχνολογίας. Καθόλου βλάξ δεν είσαι. Σ' αγαπώ πολύ, πάμε σε διάλειμμα. Πολύ καλός. Πολύ ωραίος. Δεν μπορώ, λέει, να βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αργούς και μη μαχητές. Αργούς και μη μαχητές. Πάμε στο διάλειμμα. Ωραίος. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι.
Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Αγάπη μου, σε παρακαλώ άνοιξε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακωθώ πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery, πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στην επόμενη γλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Οκτώ, έντεκα, τι να σου πω τώρα, ότι υπάρχει ένα κόμπλεξ τώρα εκεί ανάμεσα στα αυτούς τους ανθρώπους και νιώθουνε μειονεκτικά. Νιώθουνε μειονεκτικά. Είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, όταν νιώθεις κόμπλεξ και μειονεκτικά απέναντι στον άλλον, θα βγάλεις αυτή τη συμπεριφορά. Είναι κατανοητό και πολύ ανθρώπινο. 5 Δευτέρου του 12 στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-2, Τζιμπούρκα κλάνει Μέντες από Λαζάρ, οι κουρμάνοι είναι αλήτρες λέει. Δεν νομίζω. Ίσως ήταν το σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ο άλλος λέει: αν θέλουμε να σωθεί ο Ηρακλής, στον πάρει ο Ιβάν μέσω του γιού του να κρατήσει όσους παίκτες αξίζουν και να προωθήσει τους υπόλοιπους από την ΚΑΠΑ 20. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, σήμερα κάνανε εκπομπή, λέει: θα βγάλεις μαλλιά. Αναφέρονται και σε παλιά κολλητιλίκια με παίκτες για να κάνουν ακριβά συμβόλαια. Βέβαια, τα έχουμε πει αυτά. Αν τα έχουν πει αυτά, είναι σοβαρά πράγματα. Να μου πεις πού να την ακούσω, να μπω να την ακούσω. Βεβαίως. Άκου λέει, γιατί να μην την ακούσω. Ραυτό πήγα, έκανα μια κολονοσκόπηση, ένα ρεκτιφιέ να πούμε. Το γυάλισα, λέει, έβγαλα κάτι πολύποδες και κάτι του σατανά. Όλα καλά τώρα. Έκανες μια μαγική κίνηση, έξυπνη. Έκανες αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνουμε όλοι, να ελέγξεις την κατάστασή σου. Και όσοι είστε καπνιστές, καπνίζετε τσιγάρα και γουστάρετε, θα κάνετε δύο εξετάσεις. Μόνο δύο εξετάσεις θα κάνετε. Η μία έχει να κάνει με τη λαρυγκοσκόπηση, να δείτε μην έχετε κανένα πολύποδα, βυχάτε, κάνετε καχκού και τα λοιπά. Και η άλλη είναι να δείτε την ουροδόχο κίστη σας, μην έχει κανένα μια σκιούλα για τους καπνιστές. Δυο, ό,τι προλάβεις, μπαμ μπαμ, το βγάζεις και τελειώνεις. Αυτά τα δύο για τους καπνιστές, γιατί έχει ύπουλες αρρώστιες. Πάμε στους φίλους που περιμένουν, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα Κώστα, Θωμάς από Κατερίνη Παοξής. Γεια σου ρε Παοξή Κατερινιώτη. Τι κάνεις, σ' ακούω με ευλάβεια πάντα κάθε βράδυ. Περνάς καλά ήσυχα, η γυναίκα δεν φωνάζει. Αυτά όλο δωμάτιο δεν κρυγιάζει, όχι. Όχι, όχι, είμαι μόνος και ήσυχος, εντάξει, no problem. Ωραίος. Πραγματικά όσα λες Κωστή, τα λες και αυτά που τα λες πραγματικά πρέπει να κάνεις εκπομπή στη τηλεόραση, έτσι. Δεν κάνω, κάνω. Κάνεις, ναι, αλλά εκπομπή πώς, σε καθημερινή βάση όπως είσαι παράδειγμα του μεσημέρι, αλλά όχι μεσημέρι, να τα κάνεις και την ώρα που ο κόσμος είναι και στο σπίτι, έτσι, να καταλαβαίνω μερικά πράγματα, γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει τρελαθεί. Δεν ξέρει τι λέει. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε. Πάμε. Πες μου ρε Κωστή λίγο τώρα, προηγουμένως ανέφερες για Τσαμπουκά. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι. Είμαι 44 χρονών. Ναι. Σχεδόν κοντά είμαστε στην ηλικία. Ναι.
Έζησα κι εγώ, όπως είπες με το θείο σου, κι εγώ, επειδή κι εγώ έζησα στην Τούμπα, ερχόμουν εκεί από πέρα. Σε είναι εκεί να σε σηκώνει, εγώ. Να σηκώνεσαι από την καρέκλα και να γουστάρεις να σηκώνεσαι, άσχετα τι έγινε. Εγώ πάει με συμμαθητές μου στην Τούμπα και να χοροπηδάω σαν τα κατσίκια με Βασίλη Κωνσταντίνου τερματοφύλακα, δοκάρια, αποκρούσεις, αυτά πάνω στη γραμμή. Και... Ναι. Ήσουν αυτό... στην αγωνία, ναι, ήσουν πραγματικά, ναι, στην αγωνία και έλεγες ότι θα το βάλουμε τον κόλτρα. Όχι, σε έφτιαχνε η ομάδα, τη γούσταρες, πήγαινες. Το μαξιλαράκι το τρώγαμε από την αγωνία μας, θυμάσαι. Ναι, το Φελιζόλ. Πες μου τώρα, στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο να πάει στα αποδυτήρια, να τους τρίξει τα δόντια, γιατί τους βλέπω, όπως και το χθεσινό το παιχνίδι, κάποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, δεν θέλω να πω το όνομα και το ξέρεις σίγουρα, βρέθηκε σε πάρτι. Βρέθηκε σε πάρτι.